και το στέλνω την καρδιά και δώρο σας την κάνω και γράφει χρόνια σας πολλά σε κάθε φίλο πάνω. Wow. Τέλεια. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει πιο όμορφα η εκπομπή μας από αυτό. Να ευχαριστήσουμε χρόνια πολλά, κυρία Τασούλα, και εσείς, έτσι, γυναικάρα, γυναικάρα, έτσι, με τρία παιδιά η κυρία Τασούλα, να τα χαίρεστε και τι να πω. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας, όμορφες γλυκές καλημέρες, καλημέρες. Ευχαριστούμε, πίεση. Και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Λοιπόν, η κυρία Τασούλα μας στέλνει τις μαντινάδες της για τα χρόνια πολλά και εσείς, θέλουμε να επικοινωνείτε εδώ μαζί μας, να σας βγάζουμε στον αέρα, δεν χρειάζεται να πούμε τα ονόματά σας. Λοιπόν, σήμερα η μέρα της γυναίκας, 8 του Μάρτη, συνέπεσε τώρα να έχουμε και εμείς γενέθλια, δεν πειράζει. Πάμε να... έχουμε άλλη γραμμή? Δεν έχουμε άλλη γραμμούλα? Λοιπόν, έχουμε γραμμούλες, για να δούμε τώρα. Δεν θέλω να... πώς το λένε, να έχετε θέμα με το να βγείτε στον αέρα. Έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εδώ δεν. Είμαστε φιλικές, νομίζω όλες. Έτσι και θηλυκές και φιλικές. Για πάμε, ένα διάλειμμα. Λοιπόν, για πάμε σε μια άλλη θεά τώρα να την καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα σας, κορίτσια. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες μας, με υγεία, μου. Ευτυχία και χαρά. Τι κάνεις, γιορτάζεις σήμερα προφανώς, να σου πω χρόνια πολλά. Αν όλοι και μας. Εμείς γιορτάζουμε κάθε μέρα, νομίζω. Όλοι μας. Κάθε μέρα γιορτάζουμε τη ζωή. Έτσι, γιατί η ζωή είναι η γυναίκα που λέει και το τραγούδι Ελένη Δήμου. Μητέρα, γιαγιά η θεάρα μας εδώ τώρα. Όλα τα καλά. Πώς είναι η γιαγιά να είσαι? Σε μια τόσο νεαρή ηλικία. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Όχι. Αυτό το να είσαι γιαγιά, ε? Όχι. Όχι. Αλλά είναι όμορφο. Πάρα δεν περιγράφεται, αλλά είναι όμορφο, μας λες, θεάρα μου. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, και να πω βέβαια ότι η θεάρα μας έχει μεγαλώσει σχεδόν μόνη της τα δύο παιδιά. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να δείξουμε σήμερα, αλήθειες για τις γυναίκες. Το ότι γιορτάζουμε το ξέρουμε, το ότι είμαστε δυναμικές το ξέρουμε, το ότι είμαστε πολυσύνδετες το ξέρουμε. Λίγο έχουμε χάσει, όπως έλεγα και πριν, την αυτοεκτίμησή μας. Ψάχνουμε κάποιες φορές, γιατί τη χάνουμε, την αυτοπεποίθησή μας, γιατί έτσι μας έχουν μεγαλώσει. Έτσι μας έχουν μεγαλώσει λίγο περίεργα οι προηγούμενες γυναίκες, χωρίς να θέλω να ρίξω ευθύνες βεβαίως στις μεγαλύτερες, αλλά αυτό θα τον ξαναβρούμε το βηματισμό μας. Τον χάσαμε λίγο τώρα και με την κρίση, έτσι. Αρκεί να διώξουμε και τα συμπλέγματα και τις φοβίες μας και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά για όλες τις γυναίκες. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε, Μαρία. Η μια τα γυναίκα πάντα μπορεί. Τη ζωή σου να αλλάξει μπορεί. Έτσι. Λοιπόν, θεάρα πάτε μου, καλημέρα σου. Καλημέρα, καλημέρα σου, καλημέρα. Θα μιλήσουμε. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια καλημέρα πολλά σε όλες. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά είναι ζωντανά, δεν είναι τίποτα, πώς το λένε, προμελετημένο εδώ, ούτε η έκπληξη που έκαναν τα κορίτσια από χθες με συνωμοσία τη σχεδίαζαν με μπαλόνια, με διάφορα έτσι όμορφα σκηνικά που έφτιαξαν στο στούντιο για τα 25 χρόνια ηχό. Λοιπόν, 2842-027-288, η θέση της γυναίκας σήμερα είναι στον ηχό, γυναικοκρατούμενος εξάλλου, και δεν είναι τυχαίο ότι σαν σήμερα ξεκίνησε η λειτουργία του.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι, και επίκαιρο το θέμα γυναίκα στα κοινά, και να καλημερίσουμε την αγαπημένη μας Μαρία που είναι εδώ, η αντιδήμαρχός μας. Να την καλημερίσουμε την κυρία Ρουμελιωτάκη. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Έμαθα και τα ευχάριστα ότι γιορτάζετε κι εσείς σήμερα σαν σταθμός. Ναι, είδες, δεν ήταν τυχαίο. Είδατε, ωραία, είδατε. Κάτι ξέρατε εσείς. Όχι, ήταν εντελώς αυθόρμητο. Βγήκε σαν σήμερα το σήμα μας πριν 25 χρόνια. Και το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε στην Τζιάννα ήταν το «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο». Από εκεί και μετά καταλαβαίνεις τι ήταν σημαδιακά όλα. Τι να κάνουμε, λοιπόν, χρόνια πολλά, λοιπόν, καλές ειδήσεις να έχετε, να έχετε πάντα επιτυχίες, να είσαστε μπροστά, να κάνετε ό,τι καλύτερο, όχι για σας και για μας πρώτον και μετά για σας. Και τα καλύτερα, τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε, Μαρία μου. Πες μας δύο πράγματα τώρα για τη γυναίκα. Για τη γυναίκα, για τα κοινά. Αυτό το υπέροχο πλάσμα, έτσι. Το πολυσύνθετο θηλυκό. Για πες μας έτσι πόσο δύσκολο είναι, μιας και είναι επίκαιρο το θέμα. Έχουμε εκλογές, υπάρχει η ποσόστοση αυτή περιβόητη, που σημαίνει ότι αρκετές γυναίκες θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια. Πόσο δύσκολο είναι να σταθεί σήμερα μια γυναίκα στα κοινά, που έχει πολλούς ρόλους να κάνει. Είναι γυναίκα, είναι μητέρα, είναι γιαγιά, είναι διάφορα έτσι, εργαζόμενοι, ας πούμε, με πολλές υποχρεώσεις καθημερινές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δυστυχώς η κοινωνία μας είναι τέτοια που τη γυναίκα την έχει για συγκεκριμένες εργασίες, και τη γυναίκα την έχει σαν ένα πρότυπο να μεγαλώσει, να κάνει οικογένεια, μάλλον να σπουδάσει γρήγορα, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά, να δουλέψει. Είναι πολύ βασικό και αυτό, έτσι. Και μαζί με όλα αυτά να σταθεί και στην κοινωνία σαν ένα άτομο ακριβώς δίπλα στον άντρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα κάνει όλα αυτά η γυναίκα. Παρ' όλα αυτά όμως, τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε όλοι ότι η γυναίκα τα καταφέρνει και σχεδόν στα ίσα με τον άντρα. Η πολιτεία έχει αναγνωρίσει, ρε παιδί μου, τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες. Ωστόσο, η κοινωνία μας επιμένει ακόμα να τη συμπεριφέρεται ως κατώτερο, να το πω έτσι. Οπότε πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, και εγώ δεν είμαι υπέρ της ποσόστοσης των γυναικών σε σχέση με τους άντρες. Καλό θα ήταν, αυτό βέβαια θα χρειαστεί ακόμα πολλά χρόνια, να μπορεί η γυναίκα να έχει ίσες ευκαιρίες με τους άντρες. Δηλαδή θέλω να συμμετέχω στις εκλογές, ή τοπικές, αυτοδιοικητικές, περιφερειακές, βουλευτικές. Να συμμετέχω χωρίς να έχω στο νου μου ότι πρέπει να συμμετέχουν τόσοι άντρες και τόσοι γυναίκες υποχρεωτικά. Χωρίς την ποσόστοση, δηλαδή. Δεν ξέρουμε τη δύναμή μας. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ποσόστοση για τους άντρες. Ακριβώς. Εγώ έτσι πιστεύω. Σε κάποιες περιπτώσεις θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλύτερα από τους άντρες. Είμαστε πιο οργανωτικές, είμαστε πιο δυναμικές, είμαστε πιο νοικοκυρές. Εννοώ την άποψη ότι είμαστε μορφωμένες. Έτσι, δεν είμαστε ελλιπείς ως προς τη μόρφωση σε σχέση με τους άντρες. Καθόλου. Όχι. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι έχουν τις ίδιες δυνατότητες και οι άντρες και οι γυναίκες. Δεν είμαι υπέρ της ισότητας. Υπάρχει μια ισονομία, δικαιοσύνη. Μπράβο, ακριβώς. Γιατί πολλά πράγματα μπορεί να μην τα κάνει ο άντρας, δεν μπορεί να μην τα κάνει η γυναίκα. Οπότε μια ισονομία λοιπόν και μια δικαιοσύνη θεωρώ θα είναι το καλύτερο στην κοινωνία μας. Είναι δύσκολο βέβαια αυτό να αλλάξει. Εμείς οι γυναίκες τώρα. Εμείς οι γυναίκες, δυστυχώς, πολλές γυναίκες δεν είναι δυναμικές όσο θα έπρεπε, και έτσι είναι όχι δίπλα στον άντρα αλλά πίσω από τον άντρα. Δηλαδή έρχονται πίσω από τον άντρα διότι αισθάνονται αδύναμες, διότι αισθάνονται ανασφάλειες για πολλούς και διάφορους λόγους, και έτσι αφήνουν τον εαυτό τους από μόνες τους να οδηγηθούν από τον άντρα τους. Εκεί τώρα έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή μας και το τι μας έχουν περάσει διαχρονικά. Από τη μάνα μας ξεκινάει, ας πούμε, τη γιαγιά μας. Το τι μας έχει περάσει και δεν είναι δικά μας. Οπότε τα συμπλέγματα, αυτά που είπα και πριν. Πάντως, τα κόμπλεξ αυτά που μπορεί να έχει μια γυναίκα, έτσι, και να νομίζει ότι. Λόγω του φίλου έχει αυτή την ανασφάλεια, την αδυναμία. Δεν μπορεί να πατήσει στα πόδια της όσο ένας άντρας. Και μην νομίζετε, υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που τις στηρίζουν γυναίκες και οι άντρες δεν δουλεύουν.
Υπάρχουν δηλαδή τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά. Μιλάμε μόνο ότι και μόνο γονεϊκές, γιατί να πούμε οι γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά, γιατί ο άντρας δεν συμμετέχει ή και το αντίθετο, έτσι για να μην είναι δίκαια. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που μόνες τους μεγαλώνουν δύο και τρία παιδιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και που οφείλουμε να σεβόμαστε ιδιαίτερα αυτές τις γυναίκες. Έτσι, που και δεν είναι εγωιστικό τώρα αυτό που θα πω, ότι και στην πολιτική μου και στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από γυναίκες που καταλαμβάνουν, ας πούμε, θέσεις ανδρών και τα καταφέρνουν μια χαρά και μπορώ να πω και ακόμα περισσότερο από τους άνδρες. Οπότε λοιπόν η θέση της γυναίκας στην κοινωνία μας πρέπει να είναι αυτή που της αξίζει πραγματικά και όχι να υπάρχουν καθημερινές δυσκολίες όσον αφορά τις συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων απέναντι σε μια γυναίκα. Να. Βέβαια, τουλάχιστον από προσωπική άποψη, πρέπει να πω ότι εισπράττουμε και ένα σεβασμό όταν ο άνδρας είναι λογικός και σέβεται πρώτα τον εαυτό του. Να ξέρεις, Μαρία μου, ότι και εμείς οι γυναίκες εισπράττουμε αυτό το σεβασμό και τόσο από τις γυναίκες αλλά και από τους άντρες. Οπότε εξαρτάται εκεί και η προσωπικότητα του καθενός μας, θεωρώ εγώ, και όχι απλά το φύλο. Έτσι, σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, τι θα έλεγες τώρα γυναίκα να είναι δήμαρχος, ενδεχομένως η πρώτη δήμαρχος. Η πρώτη, δεν είχαμε άλλη νομίζω ποτέ εδώ στην Ιερά Πέτρα δήμαρχο. Όχι, όχι, δεν είχαμε. Το σκέφτηκες ποτέ αυτό? Σε αυτή την ηλικία τώρα, ναι, αν ήμουν λίγο πιο μικρή, δηλαδή με τη δυναμικότητα τώρα που έχω και την ωριμότητα, αν και δεν είχα και υποχρεώσεις, βέβαια προσωπικά για μένα μιλάω τώρα, έτσι, αν ήμουν ας πούμε 40 χρονών ή 45, να μου πεις δεν παίζει ρόλο η ηλικία, απλά είναι η δυνατότητα που έχεις να ανταποκριθείς σε αυτό το κομμάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι γιατί όχι. Δεν είναι κάτι το δύσκολο και το ιδιαίτερο. Μπορεί και μια γυναίκα να σταθεί στη θέση ενός δημάρχου. Και καλύτερα απλά, έχω την εντύπωση, ξέρεις γιατί. Γιατί τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα που χρειάζεται να συνθέτεις, πόσο πιο... Δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να συνθέσει πιο εύκολα απόψεις και να είναι και πιο δημοκρατική, ας πούμε, σε τέτοια περίπτωση, σε μια τέτοια περίπτωση όπως είναι το θέμα τώρα των δημοτικών εκλογών και το θέμα του κλεισθένη, που χρειάζεται συνένεση, που χρειάζεται συνεργασία. Συνεργασία, ναι. Η συνέργεια είναι πολύ βασικό μεταξύ των ομάδων, μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των δημοτικών συμβούλων αύριο μεθαύριο, που θα είμαστε πολλοί. Θεωρώ, λέω τώρα ότι θα έχω εκλεγεί και εγώ και λέω είμαστε. Είμαστε, γιατί. Αυτό είναι, αυτοπεποίθηση. Το νέο δημοτικό, ναι, έχουμε αυτοπεποίθηση, ναι, τέλος πάντων. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία, διότι λέμε ότι η συνέργεια μεταξύ ομάδων, ανθρώπων, συλλόγων είναι ό,τι καλύτερο για να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Ευελπιστώ να έχουμε ένα ήρεμο κλίμα μέχρι τις εκλογές, μιας και μιλάμε τώρα για το προεκλογικό κλίμα που θα έχουμε μέχρι το Μάιο που θα είναι οι εκλογές, να υπάρχει μια συνένεση, μια συνεργασία, να σεβόμαστε πρώτα τους εαυτούς μας και μετά τους δίπλα μας. Αν δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός δεν με σέβεται κανένας. Έτσι. Θυμάμαι την προηγούμενη προεκλογική περίοδο που ο δήμαρχος, ο νυν δήμαρχος τώρα που ήμασταν στο ψηφοδέλτιο, τέλος πάντων, δεν μας άφησε το περιθώριο να ασχοληθούμε με οτιδήποτε πέραν από το να επικεντρωθούμε στο πρόγραμμα, στην ομάδα μας, στον αγώνα που θα κάναμε. Δηλαδή δεν καυτηριάζαμε, δεν κριτικάραμε, δεν ασχολούμαστε με τίποτε άλλο. Και αυτό πραγματικά πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση ως προς τι. Δηλαδή η κριτική που κάνουμε να είναι θετική και καλοπροαίρετη. Ωραία. Για να έχουμε λοιπόν ένα καλό αποτέλεσμα. Ωραία. Οπότε, μια τελευταία έτσι, τι να το πω τώρα, να το πω παρένεση, συμβουλή σε όλες τις γυναίκες που είμαι σίγουρη ότι έχουν γίνει πολλές κρούσεις για να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια που φτιάχνονται, 8-9 πόσο θα έχουμε τέλος πάντων. Μια έτσι συμβουλή σε αυτές που το σκέφτονται. Εάν πραγματικά το πιστεύουν και το θέλουν, δηλαδή δεν δέχομαι ότι μου κάνει κάποιος μία πρόταση απλά, με πιέζει και να κατέβω. Να.
Όχι, δεν θα έχει θετικό αποτέλεσμα και δεν θα μπορεί να προσφέρει τίποτα ούτε η γυναίκα ούτε ο άντρας. Αυτό δεν είναι μόνο για τη γυναίκα. Mm-hmm. Εάν λοιπόν είναι συνειδητοποιημένα άτομα ότι μπορούν και θέλουν να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση, φυσικά και να ασχοληθούν και να αποφασίσουν θετικά στην οποιαδήποτε πρόταση τους γίνει από οποιονδήποτε επικεφαλής. Απλά να το πιστεύουν, να γνωρίζουν ότι πρέπει να αφιερώσουν πάρα πολύ χρόνο από την καθημερινότητά τους και να ξέρουν ότι... Να αποσιωθούν, εν πάση περιπτώσει, αυτό προκειμένου... Και να ξέρουν ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Εάν έχουν υποχρεώσεις, παιδιά, οικογένεια, είναι δύσκολο, μιλάω Μαρία ειλικρινά και δεν μιλάω τώρα για την ημέρα της γυναίκας, για ισότητα και όλα αυτά. Όχι, είναι δύσκολο, μιλάω γιατί για την πρέπει ομή να πραγματικότητα. Πάρα πολλά χρόνο. Ναι, δηλαδή ξεχνάς οικογένεια, ξεχνάς παιδιά, ξεχνάς υποχρεώσεις για να μπορείς να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητα και όλα αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υπηρεσία. Και δεν υπάρχουν και δομές τόσες πολλές και η κρατική μέρημνα προκειμένου να βοηθήσει τόσο πολύ τη γυναίκα όσο πρέπει, προκειμένου να έχει χρόνο να ασχοληθεί. Βέβαια, μία γυναίκα. Με τα κοινά, με όλα αυτά. Έτσι. Πρέπει να, εντάξει, να ζητήσει βοήθεια από γιαγιάδες, μαμάδες, παππούδες, αν έχουν μικρά παιδιά, αν έχουν υποχρεώσεις, όσες συμμετέχουν στις επόμενες εκλογές, να γνωρίζουν ότι θέλουν βοήθεια και στήριξη. Και πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες την έχουμε αυτή τη βοήθεια και τη στήριξη. Αρκεί να το θέλουν, να το πιστεύουν, ότι ναι, εγώ θα τα καταφέρω. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την αντιδήμαρχό μας, την κυρία Ρωμαριωτάκη, να της ευχηθούμε ό,τι καλύτερα, ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει. Και πάμε τώρα σε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν ξέρω, Μαρία μου, αν θέλεις να μείνεις μαζί με τη Χρυσούλα μας, η οποία είναι μητέρα ατόμ με ειδικές ανάγκες. Να ακούσω. Έτσι, να Χρυσούλα ακούσω, μας, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Χρυσούλα. Καλημέρα σας. Κυρία Παράσογγλα, μαζί μας. Καλημέρα, Χρυσούλα, και από μένα. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Τι καλημέρα. Κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Χαίρομαι που είστε καλά. Η μια γυναίκα που το παλεύει δυνατά, που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της, που δεν έχει πρόβλημα να καταγγείλει ή να διεκδικήσει αυτά που πρέπει, έτσι, σε ένα κράτος που δεν δίνει και ιδιαίτερη σημασία στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και μέσα από όλα αυτά που κάνει, έχει καταφέρει για μένα το μεγαλύτερο πράγμα, το σεβασμό. Χρυσούλα μου, υποκλεινόμαστε. Κορίτσι μου, χρόνια πολλά. Όλες οι μητέρες, σε όλες τις μητέρες πιστεύω ότι χρειάζεται υπόκληση. Λοιπόν, η Χρυσούλα γιατί... τώρα κάνει καθημερινά σχεδόν, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, δρομολόγιο από εδώ στο Ηράκλειο, προκειμένου να προσφέρει στο κορίτσι κάτι παραπάνω, να το βοηθήσει να αντιληφθεί τι γίνεται, να το βοηθήσει να επεξαρτηθεί λίγο από τη μαμά, έτσι δεν είναι, Χρυσούλα μου, όπου κάνω είναι ένα δρομολόγιο, Μαρία μου, καθημερινό. Είναι ένα δρομολόγιο, όχι καθημερινό. Εντάξει. Είναι συγκεκριμένες μέρες. Ωραία. Και είναι θεραπεία, μπορώ να πω. Ωραία. Πες μας, εδώ πόσο, δεν υπάρχει. Δύσκολο, πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνεις τώρα κάθε μέρα, αφήνεις τα πάντα, τις μέρες που το κάνεις, τέλος πάντων. Εντάξει, πόσο δύσκολο είναι αυτό? Δύσκολο είναι, γιατί θέλω κι εγώ λίγο την, να είναι μελιά μου που λέω, λίγο την ξεκούραση, αλλά δεν υπάρχει. Δύσκολο για μένα δεν είναι, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είμαι εκεί. Να, πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει να είμαι εκεί, γιατί η νευροανάδραση είναι κάτι το οποίο μας έχει φέρει αποτέλεσμα και θεωρώ ότι η προσπάθειά μας, είχε δεν είχε αποτέλεσμα, θα ήταν προσπάθεια. Να, έτσι. Βέβαια έχω πίσω μου οικογένεια, έχω ανθρώπους που με στηρίζουν, φίλους. Γιατί αλλιώς είναι δύσκολο να καταφέρεις κάτι το οποίο είναι εκτός της καθημερινότητας μιας μάνας, γυναίκας και ανθρώπου. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι δύσκολο να έχεις και ένα άτομο με ειδικές ανάγκες. Τώρα δεν μου αρέσει η λέξη απόλυτα, αλλά για να το καταλάβω. Είναι το παιδί μου. Είναι για μένα είναι το παιδί μου. Τελεία, είναι το παιδί μου. Δεν υπάρχει ειδικές ανάγκες. Είναι το παιδί μου όπως και αν ήταν. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το διαφορετικό. Κάποια στιγμή με ρωτάνε, μα δεν κουράζεσαι, μα δεν τούτο. Δηλαδή, αν θα πήγαινα να κάνω χημειοθεραπεία στη μαλά μου, δεν θα με κούραζε. Και με κουράζει που πάμε να κάνουμε νευροανάδραση. Κάτι πολύ που σου δίνει ελπίδες ότι βεβαίως, θα καλυτερεύσει η κατάσταση. Γιατί μου δίνουν δύναμη οι μητέρες που πάνε και κάνουν χημειοθεραπείες στα παιδιά τους και δυστυχώς είναι χωρίς αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ενώ όμως και αυτές προσπαθούν. Οπότε και εγώ με το δικό μου τον τρόπο
σκέφτομαι ότι είναι το παιδί μου και προσπαθώ. Να πούμε βέβαια, κυρία Αντιδήμαρχε, εδώ ότι θα στηθεί και το ΚΔΑΠΑΜΕΑ, έτσι. Βέβαια, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ. Μια καινούργια υποδομή που θα βοηθήσει και παιδιά και γονείς, παρά τις αντιρρήσεις κάποιων για το χωροθέτηση του έργου, αλλά πρέπει να καταλάβουμε αυτό, ότι πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Θα στηρίξει όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τις οικογένειές τους. Θεωρώ ότι και η κυρία Χρυσούλα είναι υπέρμαχη του έργου αυτού και εννοείται. Το στηρίζει όταν της δοθεί η ευκαιρία. Και χαίρομαι πραγματικά που έχει ξεκινήσει και θα πραγματοποιηθεί επιτέλους αυτό το έργο στην πόλη μας. Μάλιστα. Προκειμένου. Να, ωραία, να ευχαριστήσουμε την Αντιδήμαρχο, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ άσχολη και δεν έχει πολύ χρόνο. Πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες και να είμαστε καλά για οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Να είστε καλά. Επίσης, καλή δύναμη. Καλημέρα. Λοιπόν, η Χρυσούλα μας παραμένει εδώ και θέλω να κλείνοντας να δούμε τι είναι εύχεσαι στις γυναίκες σήμερα. Βέβαια, γιορτάζουμε κάθε μέρα, έτσι, κάθε μέρα. Νομίζω ότι κάτι θετικό θα βγει η προσπάθεια όλη αυτή που κάνουμε. Είναι μια γιορτή κάθε μέρα, η καθημερινότητά είναι μας. Μια παγκόσμια ημέρα που, από ό,τι λένε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα, στήθηκε από γυναίκες που αγωνιστήκανε για όλες τις υπόλοιπες. Έτσι. Mm-hmm. Εγώ θα ευχηθώ καλή δύναμη. Καλή δύναμη, γιατί από τη φύση της η γυναίκα, η μάνα, η αδελφή, η γιαγιά πρέπει να είναι παρόν, διότι είναι ο κρίκος στην οικογένεια και στα παιδιά. Έτσι. Οπότε πρέπει να είμαστε όρθιες, πρέπει να είμαστε μάχημες. Βέβαια, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας, οι οποίοι εκτιμάνε και σέβονται αυτό το οποίο προσφέρουμε και κάνουμε. Ωραία. Κάθε γυναίκα λοιπόν είναι πολύτιμη, είναι μοναδική, έτσι, και Ελληνίδα μάνα λίγο. Έτσι. Χρυσούλα μου, να σε ευχαριστήσουμε. Και εγώ καλημέρα και χρόνια πολλά στο σταθμό. Όπως σου είπα... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το είπα για να χαϊδέψω αυτιά, πραγματικά σε θαυμάζω, γιατί είσαι μια δυναμική παρουσία γυναίκας στην Ιερά Πέτρα. Να είσαι καλά, Χρυσούλα μου. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά όλοι. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλη μια, να καλημερίσουμε άλλη μια γυναίκα που είναι στα κοινά. Την κυρία Σακαδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στο σταθμό, 25 χρόνια, περνάνε πάρα πολύ γρήγορα, ευχάριστα. Άστα Μαρία μου, περνάνε έτσι, ναι, ούτε καν το καταλαβαίνεις, κάθε μέρα είναι και πάρα πολύ, πάρα πολύ μοναδική ωραία. Ημέρα. Έτσι. Θα ήθελα να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γιατί είσαι και εσύ μια γυναίκα που το παλεύει, που ξεχωρίζει. Να είστε καλά. Και δεν είσαι η μοναδική βέβαια. Έχεις πολύ καλή παρέα. Εννοείται, μα χωρίς καλούς συνεργάτες δεν βγαίνει η δουλειά, έτσι. Χωρίς ομοψυχία και συμπαράσταση και μια ομάδα που να έχει έτσι, κοινά χαρακτηριστικά, πώς να το πω, βέβαια. Δεν βγαίνει. Βέβαια. Καλή δύναμη σε όλους σας. Να είστε καλά, Μαρία μου. Και γυναίκες και άντρες. Ναι, εννοείται αυτό. Αλλά επειδή είναι η μέρα μας σήμερα, είπαμε να το γιορτάσουμε διαφορετικά. Και επειδή η Μαρία μας ασχολείται με τα κοινά, πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνεις? Είναι λίγο. Είναι. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί αφιερώνεις πάρα πολλές ώρες. Αν θες να είσαι εντάξει σε αυτό που ανέλαβες να κάνεις, πρέπει να αφιερώνεις αρκετές ώρες από την καθημερινότητά σου. Και αυτό βέβαια είναι εις βάρος του σπιτιού σου, της οικογένειάς σου, των δικών σου ανθρώπων. Χάνεσαι από τους δικούς σου ανθρώπους. Όσο κι αν προσπαθούμε, δεν γίνεται να τα, να τα προλαβαίνουμε όλα. Χάνεσαι από τους δικούς σου ανθρώπους. Οπότε είσαι προετοιμασμένη λοιπόν ότι αυτό... αυτό θα συμβεί και ότι θα πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο σε αυτό που διάλεξες να κάνεις και θέλει πολύ δύναμη. Πάρα πολύ. Έτσι, πολύ δύναμη να πω. Και δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπουν οι άλλοι. Υπάρχει σεβασμός, Μαρία μου, στο πρόσωπό σου? Πώς σου φέρονται οι υπόλοιποι? Και ιδιαίτερα νομίζω, οι άντρες. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει. Αναγνωρίζεται αυτό. Το έχω εισπράξει αυτά τα χρόνια που ανακατεύομαι με τα κοινά. Είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά.
Έχω ξεκινήσει από το 90, περίπου 92. Ναι. Με το Σύλλογο Ανάπτυξης. Ο Σύλλογος Ανάπτυξης και αυτός βέβαια δεν ήταν όπως είναι τώρα πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Αλλά μπορώ να σας πω ότι έχει πάρα πολλή δουλειά. Για να φτάσουμε το Σύλλογο Ανάπτυξης εκεί που έχει φτάσει, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Αλλά δουλεύαμε μαζί με τις οικογένειές μας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι έπαιρνα και τα παιδιά μου μαζί σε αυτή την. Αλλιώς τι, πώς δεν βγαίνει αλλιώς. Και αυτό, φαντάσου τι μηνύματα περνάς τώρα στα παιδιά. Έτσι, τον εθελοντισμό, την διεξόδουση. Δηλαδή, είναι απίστευτα τα μηνύματα. Όλα τα παιδιά αυτά, όλα τα παιδιά αυτά που έρχονται μαζί με τους γονείς τους στους συλλόγους και δουλεύουμε εθελοντικά, είναι κερδισμένα. Μέσα από την τρέλα των γονιών. Κερδίζουν τα παιδιά. Έτσι. Ναι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έτσι. Και κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν τον εθελοντισμό. Γιατί αν δεν μας μάθει, δηλαδή αυτόν που έχουμε πρότυπο, τους γονείς μας, αυτούς αντιγράφουμε στην πορεία. Καλός ή κακός, είτε καλή είναι είτε κακή είναι, είτε που δεν θέλω να χρησιμοποιώ τους χαρακτηρισμούς, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, μπορεί ή να τα μεγαλώσουν σωστά ή να κάνουν μεγάλη ζημιά. Τις προσωπικότητες των παιδιών. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Τώρα, φαντάζομαι, είμαι σίγουρη μάλλον ότι σε έχουν πλησιάσει αρκετοί συνδυασμοί. Το σκέφτηκες? Θα είσαι υποψήφια, Μαρία μου? Λοιπόν, Μαρία μου, θέλω να σου πω ότι δεν με έχουν πλησιάσει. Αλήθεια? Σε φοβούνται μάλλον. Δεν με έχουν πλησιάσει. Όχι, γιατί υπάρχει κάποιος σε λόγος. Γιατί έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου από πολύ νωρίς τι θα κάνω και ίσως γι' αυτό. Άρα σε φοβούνται, αυτό είναι το θέμα τώρα, γιατί υπάρχει αυτό. Όχι, δεν νομίζω ότι με φοβούνται, δεν νομίζω ότι με φοβούνται, απλώς ξέρουν ότι ένας αποφασισμένος, ότι είμαι αποφασισμένη για κάτι και θεωρούν περιττό να με προσεγγίζουν. Είναι σίγουρη λοιπόν για το αποτέλεσμα, οπότε δεν προσπαθούν καν, έτσι. Άλλο πάλι αυτό το πρόβλημα. Να μην προσπαθούν δηλαδή. Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι βέβαια λίγο απογοητευμένη με αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έχουμε 9 υποψήφιους δημάρχους. Και μπορεί να φτάσουμε και 10. Ναι. Και μπορεί να φτάσουμε και 10. Είχα μιλήσει εγώ κάποια στιγμή για το 10 το καλό. Από όταν είχαμε φτάσει στον αριθμό 7, ας πούμε. Δεν ξέρω. Αυτό δείχνει πολλά, αλλά μην μπούμε στην ανάλυση τώρα αυτή. Δεν είναι μέρα σήμερα. Δεν είναι μέρα σήμερα. Για αυτά. Είναι μέρα όμως. Αλλά είναι μέρα σκεφτούμε. Για να μιλήσουμε για τις γυναίκες, για τη δύναμή τους. Ακριβώς. Για όλα αυτά που αντιμετωπίζουν, για όλα αυτά που σηκώνουν στην πλάτη τους, που είναι πολλά και βαριά. Θέλω να τους ευχηθώ καλή δύναμη σε όλες τις γυναίκες, σε ό,τι και να αντιμετωπίζουν. Αν είναι στα κοινά, αν είναι στο σπίτι τους, αν είναι στην οικογένειά τους πιο κοντά, όλες μας αντιμετωπίζουμε αρκετά πράγματα και πρέπει να είμαστε βράχοι και να βοηθάμε όσο μπορούμε και να είμαστε κοντά πάντα σε ό,τι συμβαίνει. Στο κάνουμε με πάθος λοιπόν, γιατί έτσι. Το έχουμε και αυτό. Έτσι, ναι, ό,τι ναι. Κάνουμε το αγαπάμε, το κάνουμε και με πάθος. Ναι. Μαρία μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Σακαδάκη. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Και εσείς, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Εγώ μου, είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα πιστεύω που υπάρχει. Άστα να πάνε. Δεν θα ήθελα να το κάνω. Δεν έχεις προσωπική ζωή καθόλου. Τι ώρα ξυπνάς κάθε μέρα? 4 η ώρα. 4 η ώρα, πάω το βράδυ στο σπίτι μου τις 9. Πες μου, τι ζωή είναι αυτό να έχεις, δηλαδή, να έχεις φούρνο και να μας ταΐζεις τα ψωμάκια μας κάθε μέρα τα φρέσκα, συν όλες τις άλλες λιχουδιές. Πόσο εύκολο είναι? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου, Θέλει πολλές ώρες προσωπικές να αφιερώσεις εκεί. Και αυτό βασικά το ξέρουν και όλοι οι αρτοποιοί και οι ζαχαροπλάστες. Το γνωρίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να αφιερώνεις όλο τον προσωπικό σου χρόνο εκεί. Και ειδικά όταν είσαι μια οικογένεια που σε περιμένει από πίσω. Και έχεις να κάνεις και όλα τα της οικογένειας, δηλαδή τη φροντίδα των παιδιών, έχεις υπέροχα παιδιά. Αυτό που λέω ότι υπάρχουν και ανθρώποι από πίσω που μας στηρίζουν και βασικά εμένα με στηρίζουν πολύ. Μπράβο. Έχω δικούς μου ανθρώπους. Κοίτα να δεις. Και ο σύζυγος. Και... Άρα, να το αντιστρέψουμε λίγο. Πίσω από μια δυναμική γυναίκα είναι ένας δυναμικός άντρας, κάπως έτσι. Εννοείται. Δεν γίνεται να είναι μόνο η γυναίκα μπροστά. Έχουμε και έναν άντρα από πίσω
που πρέπει να μας στηρίζει για πολύ, να πάει τώρα μπροστά. Βάζεις ένα θέμα πολύ σοβαρό, έτσι, το πόσο σημαντική είναι η παρουσία, ο σεβασμός, η αγάπη του άντρα, συντρόφου, συζύγου προς τη γυναίκα του, έτσι, και εκεί γίνεται, τι να πω, το απόλυτο θαύμα σε μια σχέση. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει ένα ζευγάρι μπροστά αν δεν έχουν και οι δύο τον σεβασμό και την αγάπη και μια εκτίμηση πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Δεν προχωράμε. Μάλιστα. Δεν γίνεται μια γυναίκα μόνη της να λέμε την αλήθεια. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές δέσποινα μανάδες και επαγγελματίες που σηκώνουν όλο το βάρος και της οικογένειας και της δουλειάς. Τι γίνεται πάλι εδώ? Τι είναι εδώ? Αχ, τούρτες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται εδώ, αλλά χαίρομαι γιατί είναι όμορφη η μέρα η σημερινή, έχει ξεκινήσει όμορφα, το γιορτάζουμε πραγματικά δηλαδή εδώ μέσα όπως βλέπεις. Έτσι. Εντάξει, αυτό με τις ημέρες τώρα λίγο το έχω εγώ το θεματάκι μου, δηλαδή πιστεύω σε μέρες, πιστεύω όμως τη γυναίκα, αυτό νομίζω φαίνεται, όλοι έτσι, είναι, πιστεύω στη γυναίκα, ωραία. Εννοείται. Ωραία, λοιπόν, θες να μείνεις μαζί μας? Πώς θα σου φαινόταν να συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή, Δέσποινα? Είναι λίγο δύσκολο. Δεν θέλεις? Θέλω πολύ, αλλά θέλεις? Είναι λίγο δύσκολο. Έχουμε... Έχει υποχρεώσει, Δέσποινα. Μια επιχείρηση από πίσω μας περιμένει. Ωραία, λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να βγάλουμε και γυναίκες που, πώς να το πω τώρα, πρωταγωνιστούν σε διάφορα επαγγέλματα, όπως η Δέσποινα που έχει φούρνο στη Γραλιγιά, το Zenith. Εντάξει, και διαφήμιση για τα αυγά, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε πόσο ζόρι τραβάει αυτή η γυναίκα τώρα να ξυπνάει από τις 4, να έχει τα κορίτσια, να έχει το σύζυγο, να έχει χίλια δύο πράγματα. Αλλά τη στηρίζει και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας της Δέσποινας, ότι έχει ένα σύντροφο, ένα σύζυγο, ο οποίος τη στηρίζει απόλυτα σε όλες τις επιλογές της. Και πολλούς ανθρώπους της οικογένειάς μου, βέβαια, που με στηρίζουν πολύ από πίσω. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Πάντα έτσι δυναμική και δυνατή να είσαι. Και πάμε να ακούσουμε άλλη μια γυναίκα. Είπαμε σήμερα μόνο γυναίκες βγάζουμε εδώ. Είναι η κυρία Βλάση μαζί μας. Είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλες μας. Χρόνια πολλά, Μαρία. Χρόνια πολλά, Δέσποινα. Και επίσης χρόνια πολλά για τα 25 χρόνια του σταθμού. Ναι, το φτάσαμε στα 25. Να είστε καλά. Λοιπόν, είδες μια συγκυρία απίστευτη η σημερινή, έτσι, και για... Και για μας, αλλά και για την ημέρα της γυναίκας. Κάτι δείχνει αυτό, Ελένη μου. Λοιπόν, για πες μας τώρα, μια γυναίκα η οποία είναι τόσο δραστήρια από φεστιβάλ, από δημοσιογραφικά, από δημοτικά. Υποψήφια δήμαρχος η κυρία Βλάση. Δεν έχουμε δήμαρχο, δεν είχαμε ποτέ, νομίζω στην Ιερά Πέτρα είχαμε. Δεν το γυναίκα θυμάμαι. Δήμαρχο. Γυναίκα δήμαρχο είχαμε. Όχι, ποτέ. Όχι, πραγματικά ποτέ. Δεν είχαμε και νομίζω ότι... χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, πρέπει να το προσπαθήσουμε τώρα να το πετύχουμε, γιατί οι γυναίκες ξέρουμε καλά ότι μπορούν να νοικοκυρεύουν, να κάνουν πράγματα, να ξεπερνούν τη δύναμή τους και να βάζουν σωστή πορεία σε αυτό το οποίο τουλάχιστον χρειαζόμαστε τώρα και που είναι ο Δήμος. Mm. Από εκεί και μετά όμως θα πω ότι οι γυναίκες γενικά έχουν τεράστια δύναμη. Έχουν τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, ότι έχουν ξεπεράσει ακόμα και οι ίδιες τους εαυτούς τους. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορεί να κάνει μια γυναίκα στη σημερινή κοινωνία, όλα και περισσότερα σχεδόν από αυτά που πολλοί πιστεύουν. Βέβαια, οι γυναίκες στη σημερινή κοινωνία δεν είναι πάντα έτσι οι συμπεριφορές και οι νοοτροπίες των λαών έτσι όπως πρέπει, και δεν πολλές φορές υπάρχουν χώρες όπου οι γυναίκες δεν απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα τα οποία έχουν, ας πούμε, στην Ευρώπη ή σε δημοκρατικές χώρες. Έτσι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες όπου η γυναίκα θεωρείται λιγότερη, κατώτερη, mm-hmm. λιγότερη, και έχει μεγαλύτερη αξία ένα δέσποτο σκυλί στο δρόμο από μια γυναίκα, και χώρες τέτοιες, ξέρετε, είναι γύρω μας, mm-hmm. η Σομαλία που δεν είναι και πολύ μακριά, έτσι, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, η Ινδία, το Κονγκό, είναι χώρες πραγματικά όπου το 95% των γυναικών ηλικίας 4 μέχρι 11 ετών αντιμετωπίζουν τον δρόμο, και από εκεί και μετά βεβαίως θεωρούνται υποδέστερο είδος. Και βλέπουμε πραγματικά ότι ένας τεράστιος αριθμός γυναικών, παρά τη θέλησή τους, καταλήγουν στο περιθώριο. Είναι τραγικό στην εποχή μας να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα, γιατί το συχνό αυτό φαινόμενο της εξαφάνισης των γυναικών, και μάλιστα 44,5% Μαρία στις χώρες αυτές εξαφανίζονται. Είναι τεράστια τα ποσοστά.
Είναι τεράστια η κακοποίηση, παρά τη θέλησή σου τους γίνονται όλα, από το γάμο μέχρι ενδοοικογενειακή βία κλπ. Είμαστε λοιπόν τυχερές, με λίγα λόγια, που βρισκόμαστε σε λιγότερο υποανάπτυξη κοινωνίες, όπως σε αναπτυγμένες. Έτσι. Γιατί να πω ότι έχει κάνει βήματα όμως τα τελευταία χρόνια, αρκετά βήματα προς την τώρα δεν μου αρέσει ισότητα, ναι. Με την έννοια ας πούμε, ξέρεις, του φεμινισμού, του κακού φεμινισμού, γιατί κάπως έχει παρεξηγηθεί και η έννοια αυτή στη πορεία, ναι. Αλλά είμαι υπέρ της, της ισονομίας, ισοπολιτείας, έτσι, σε και αυτά έτσι θα πρέπει να είναι. Ναι, για αυτή τη, για τη γυναίκα, η οποία είναι, πιο, είναι πολύ σύνθετη. Ο άνδρας είναι λίγο μονόχνοτος, Μάνο, καλημέρα. Έχουμε και έναν άνδρα στην παρέα, δηλαδή. Έχουμε έναν άνδρα στο Facebook που μας απαντάει και μας λέει διάφορα, μου στέλνει διάφορα μηνύματα εδώ. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι ο άνδρας είναι λίγο πιο, ρε παιδί, μονόχνοτος. Η γυναίκα έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει και μπορεί να τα κάνει και ταυτόχρονα. Καταρχήν η γυναίκα, να σας πω, από εκεί που ξεκινάμε. Το βασικότερο, Μαρία, που ξεκινάμε είναι ότι η γυναίκα γεννά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι παράγει, δημιουργεί, δίνει ζωή στις κοινωνίες. Και αυτό είναι ένα από τα φαινόμενα τα οποία πραγματικά πρέπει να αξιολογήσουμε για τη γυναίκα, διότι κανένα άλλο, αν θέλεις, άτομο δεν μπορεί να κάνει αυτά που μία γυναίκα μπορεί να καταφέρει στη ζωή της, έτσι. Οι γυναίκες πρώτα απ' όλα τα τελευταία χρόνια είναι καλύτερα εκπαιδευμένες από τους άνδρες. 44% ναι, των γυναικών, έτσι, έτσι. Στις νέες γενιές έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Επομένως, οι γυναίκες πολλές φορές βλέπουμε, ενώ έχουν πολλά προσόντα, να είναι λιγότερο ζητούμενες ή λιγότερο, αν θέλεις, αξιολογήσιμες σε πολλούς τομείς. Ναι. Και ένας από αυτούς είναι αυτό που είπες πριν, στην πολιτική. Έτσι, νομίζω ότι... είναι πολύ αυτό... δύσκολο, γιατί, Ελένη μου, και εσύ το είσαι αντιμετωπίσει, δεν υπάρχει σεβασμός από όλους, έτσι. Η αλήθεια υπάρχουν είναι ότι σεξιστικά σχόλια και δεν ξέρω τι άλλο, που και εμείς καμιά φορά τα επιτρέπουμε, δεν τα καταγγέλουμε από φόβο ή από δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχουν διάφορα που έχουμε περάσει, νομίζω τα ξέρεις. Εγώ καλύτερα θα πω το εξής, ότι το χάσμα, Μαρία, μεταξύ των φίλων ως προς τη συμμετοχή στην απασχόληση και σε διάφορους τομείς βεβαίως έχει κολλήσει τα τελευταία χρόνια και είναι περίπου στο 11%. Να πούμε ότι το 44% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι γυναίκες πρέπει να κάθονται μόνο στο σπίτι και την οικογένειά τους. Δεν είναι λίγο αυτό το ποσοστό, ναι, έτσι. Έτσι, και σηκώνει συζήτηση πάλι και αυτό. Μεγάλη το θέμα. Συζήτηση, ναι. Γιατί η μητέρα είναι αυτή που δίνει κατευθύνσεις για να θρέφει σωστά τα παιδιά. Όταν χρειάζεται όμως να βγει στην αγορά εργασίας, χωρίς τη στήριξη της πολιτείας πολλές φορές, ναι, χωρίς υποδομές, δηλαδή χωρίς βρεφονηπιακούς, χωρίς παιδικούς, με σχολεία τα οποία χρειάζεται και εσύ να παρεύεις, δηλαδή πηγαίνοντας στο σπίτι μετά από λίγο μέσα στην κούρασή σου θα πρέπει να δεις και να διαβάσεις και τα παιδιά, έτσι, έτσι, ναι, έτσι είναι, ναι, και πολλές φορές να βοηθήσεις, δηλαδή να κάνουν, να ράνουν, δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα. Μαρία, θα σου πω το εξής όμως, ότι μερικά, αν πάρουμε μερικά σημεία από την ετήσια έκθεση για την ισότητα που λέμε, που είναι μια λέξη εντός εισαγωγικών, έτσι, ανδρών και γυναικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που σήμερα λόγω και της ημέρας της παγκόσμιας της γυναίκας έχει δημοσιευτεί. Υπάρχει αυτή η φράση, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Κάποιος έχει σηκώσει το τηλέφωνο. Είναι συμπεράσματα της αναφοράς κομισιών, δηλαδή σε πολλά σημεία δεν είμαστε πλέον και δεν ήμασταν ποτέ πραγματικά εκεί. Και να πω ότι οι σύγχρονες κοινωνίες, ακόμα και οι πιο προοδευτικές, και αυτό το βλέπουμε, το ξέρουμε, το ζούμε, δεν έχουν ακόμα κατακτήσει αυτό που λέμε, ξαναλέω, πλήρης ισότητα των δύο φύλων. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε ότι χωρίς αμφιβολία αγνοούνται πολλά από τα επίδικα του αγώνα τα σύγχρονα για την ισότητα των φύλων. Η άρση των διακρίσεων δεν υπάρχει ακόμα παντού και σε όλες τις χώρες. Και να πω το εξής, να ξέρετε ότι πολλές φορές οι γυναίκες, αυτό το ξέρω και από προσωπική, αν θέλεις, άποψη, πολλές φορές οι γυναίκες όταν πετυχαίνουν γίνονται όχι μόνο αποδεκτές, αλλά και ζητείται η θέση της γυναίκας στις θέσεις τις οποίες κατακτούν. Εγώ αυτό το παρατήρησα, ας πούμε, την τελευταία φορά πριν από μερικούς μήνες, όταν επισκέφτηκα την Κίνα και όπου, όπως θυμάσαι, ήμουνα ως καλλιτεχνική διευθύντρια καλεσμένη εκεί και ως πρόεδρος κριτικής επιτροπής, μιας επιτροπής ανδρών, η οποία ήταν 29 το σύνολο, με δύο υπουργούς, ένα υπουργό παιδείας πολιτισμού και δύο άνδρες βραβευμένους με Όσκαρ. Δεν είναι δηλαδή αξιώματα χαμηλά αυτά.
της επιτροπής μου και όμως ήμουν η μόνη γυναίκα και τελικά κατάφερα, γι' αυτό λέω ότι οι γυναίκες μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, όχι μόνο να κάνω τόσο καλά τη δουλειά μου, αλλά και να θεωρήσουν ότι ήμουν η καλύτερη mm-hmm. πρόεδρος με διαφορά τα τελευταία χρόνια και να μου ζητήσουν να υπογράψω memorandum 10 χρόνων, δηλαδή 10, τα 10 επόμενα χρόνια να είμαι εκεί ως πρόεδρος τους. Άρα λοιπόν η γυναίκα καταφέρνει mm-hmm. πράγματα. Αρκεί να βάζει στόχους και να προχωράει και να το πιστεύει. Πηγαίνει, να πιστεύει στον εαυτό της, έτσι. Ακριβώς. Mm. Και να βάζει στόχο και σκοπό, Μαρία. Mm. Ότι εκεί που θα πάω. Οπότε θα το συμπέρασμα, Ελένη μου, είναι ότι αν εμείς οι ίδιες σεβόμαστε τον εαυτό μας, μας σέβονται και οι άλλοι. Ναι. Έτσι, και μας αξιολογούν πραγματικά. Σεβασμό. Μαρία, και μας αξιολογούν πραγματικά ωραία. Για αυτό που είμαστε, για αυτό που κάνουμε. Και αυτό είναι και η σημασία της εποχής. Δηλαδή, σε αυτό το πράγμα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση, mm-hmm. διότι έτσι θα πετύχουμε και αυτά τα οποία μέχρι τώρα λέμε ότι δεν έχουμε καταφέρει mm-hmm. και δεν τα έχουμε καταφέρει, όχι εμείς. Έτσι. Γιατί ο κόσμος πραγματικά σε πολλά μέρη πλέον αναζητά την ισότητα. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε ίσως, και αυτό είναι λίγο άσχημο, ότι εμείς κάθε μέρα πρέπει να αποδεικνύουμε. Κατάλαβες, αυτό είναι λίγο το αρνητικό στοιχείο, ότι οι χώρες, ο κόσμος αναζητά την ισότητα όσο ποτέ πριν, έτσι, ποτέ. Αλλά πρέπει πάντα εμείς να αποδεικνύουμε τη δυνατότητά μας. Όχι, δεν είμαστε ελέφαντες. Άστο, είναι μεγάλο θέμα. Αυτό είναι. Λοιπόν, Δέσποινα, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι πριν χαιρετήσουμε την... την κυρία Βλάση, να της ευχηθούμε και δήμαρχος, δεν ξέρω αν θες να, κάτι είναι, να της πεις. Να, όπως έρθουν, κυρία Βλάση, γεια σας από μένα. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και σε όλους μας. Πρέπει όμως να παραδεικνύουμε, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι πάντα υπάρχει από πίσω ένα σύζυγος, έτσι δεν είναι? Πάντα υπάρχει, αλλά πάντα υπάρχει και μία σύζυγος. Δηλαδή το πάμε και έτσι και αλλιώς, και αντίστροφα και ίσια. Και θα πω το εξής. Έτσι κι αλλιώς η γυναίκα έχει ένα ρόλο σημαντικό, που είναι η οικογένεια, που είναι τα παιδιά, που είναι η δημιουργία στην κοινωνία, η νέα γενιά την οποία φέρνει στην κοινωνία. Από εκεί και μετά όμως, νομίζω ότι και οι δύο πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι πρέπει να έχουμε ισονομία, πρέπει αυτό που καταφέρνει η γυναίκα να αναγνωρίζεται και πρέπει να προχωράμε παραπέρα, δηλαδή να προχωράμε πραγματικά σε νέα μοντέλα για την υποστήριξη της ισότητας της γυναίκας, γιατί η θέση της γυναίκας στην κοινωνία και είναι σημαντική και θα είναι πιο σημαντική. Και νομίζω ότι, Μαρία, οι σωστοί άντρες και Δέσποινα πραγματικά υποστηρίζουν τη γυναίκα τους για να πετύχει. Έτσι. Και αυτό έτσι είναι ακριβώς, το ευχάριστο. Έτσι ακριβώς. Ότι ο άντρας είναι υποστηρικτικός στη γυναίκα του. Εάν είναι υποστηρικτικός, Ελένη μου, κάνει θαύματα η γυναίκα. Ακριβώς, εάν ακριβώς, δεν είναι ακριβώς. Και υπάρχει έτσι ανταγωνιστική διάθεση και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που ενδεχομένως να υπάρχουν, δεν άστα βράστα. Ούτε δεν πάει τίποτα καλά. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα. Να έχεις επιτυχίες, καλή προεκλογική περίοδο να έχεις, έτσι, και τώρα αυτό εδώ μπαίνει και ένα θέμα ότι οι γυναίκες συνήθως δεν στηρίζουμε γυναίκες, ή να στηρίζουμε επειδή είναι γυναίκα ή να στηρίζουμε επειδή αξίζει. Εγώ πιστεύω, να είναι, ας πούμε, δήμαρχος, αν θέλει την άποψή μου, αυτό που προσλαμβάνω τώρα αυτή την εποχή, δηλαδή σε αυτή την προεκλογική περίοδο που έχει αρχίσει, να. Προσλαμβάνω ότι αντίθετα έχει αλλάξει η άποψη του κόσμου mm. και οι περισσότεροι ακούμε να λένε, όχι μόνο εγώ προσωπικά επειδή είμαι υποψήφια και ο περίγυρός μου που είναι πιο μακριά από μένα, ότι θέλουν γυναίκα για τους λόγους αυτούς που είπες, ότι mm-hmm. πρώτα απ' όλα η γυναίκα μπορεί να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. Και δεύτερον, ότι χρειαζόμαστε τη γυναίκα πλέον να είναι μπροστάρισα σε πολλά πράγματα mm-hmm. γιατί την έχουμε δει να πετυχαίνει όχι μόνο περισσότερο από τον άντρα, δεν έχει περισσότερο ή λιγότερο, το ίδιο καλά, και να καταφέρνει πράγματα τα οποία σε άλλες περιπτώσεις δεν ήταν αντατόρθωτα. Η φύση της είναι αυτή που ακριβώς. βοηθάει να πετύχει και να συνθέσει πράγματα, να ισορροπήσει καταστάσεις ακριβώς, ή όλα αυτά. Έτσι. Και το ευχάριστο, ξέρεις ποιο είναι, ότι τελικά η νοοτροπία αυτή που έχει σε μεγάλο βαθμό αλλάξει και εμένα με ικανοποιεί πάρα πολύ, διότι η γυναίκα πρέπει να παίρνει το ρόλο της στην κοινωνία, έτσι κι αλλιώς, mm-hmm. όπως και να έχουν mm-hmm. τα πράγματα. Είναι ευχάριστο όμως αυτό, mm-hmm. γιατί φτάνουμε μετά σε κοινωνίες οι οποίες πραγματικά είναι εξελιγμένες mm-hmm. και αξιολογούν τους ανθρώπους όχι κατά το φύλο, αλλά κατά την ικανότητα. Και έχει σημασία μεγάλη αυτό. Έτσι γίνονται οι τελείες κοινωνίες, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη μου, να είσαι καλά. Και εγώ χρόνια πολλά σε όλες μας
και καλή δύναμη να σου εύχομαι και άντε να έχουμε μια γυναίκα δήμαρχο επιτέλους αυτή την πόλη. Να είσαι καλά. Πολύ. Να είσαι καλά. Και όλες να δημιουργούμε το καλύτερο και για την πόλη και για τους εαυτούς μας και για την πατρίδα μας γενικά. Έτσι, τέλεια. Να λοιπόν, καλά. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. 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 Και πάμε να καλημερίσουμε άλλη μια κυρία, η οποία είναι η πρόεδρος του Ενιαγροτικού Συλλόγου. Δεν θα μπορούσε να λείπει σήμερα η φωνή της αγρότησας. Νομίζω ότι είναι η πιο, μετά τη Δέσποινα που ξυπνάει από τις 4 για να έχει να φάμε το φρέσκο ψωμί, νομίζω και η αγρότησα έχει ένα θέμα εκεί με την πολύ δύσκολη η καθημερινότητά της. Έτσι είναι, Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν, καλημέρα. Να πούμε χρόνια πολλά στο σταθμό και καλή δύναμη και σε σένα να συνεχίσεις το έργο σου, να μας ενημερώνει. Και ό,τι καλύτερο για το σταθμό. Να είστε καλά. Το παίρνω, ξέρεις. Αυτό είναι κάτι εδώ που είναι εδώ συνωμοσία, απίστευτη εδώ μέσα σήμερα. Ναι, είναι μια συνωμοσία. Από χθες το βράδυ, μια συνωμοσία. Δεν πήρα. Μου χρειάζονται που και που αυτές τις συνωμοσίες. Ναι, αλλά ήταν όμορφη. Μου φτιάξαν τη μέρα τα κορίτσια εδώ σήμερα. Πρέπει να περνάμε και λίγο καλά, δεν γίνεται. Εννοείται. Όχι, είναι υπέροχες όλα τα κορίτσια εδώ. Λοιπόν, είδες. Γυναικοκρατούμενη, είπαμε, η κατάσταση εδώ. Μπράβο, να είστε καλά, να μας ενημερώνετε. Ωραία. Λοιπόν, Κατερίνα μου, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι η καθημερινότητα μιας γυναίκας που πρέπει να πάει στο θερμοκήπιο, πρέπει να ξυπνήσει να πάει τα παιδιά στο σχολείο, θα πρέπει να είναι μέσα σε 40-50 βαθμούς το καλοκαίρι, μέσα εκεί, ναι, να στάζει από πάνω το θερμοκήπιο, να κάνει, να ράνει, να προλάβει το, να κόψει το προϊόν, να το στείλει, να το αυτό, να το πάει. Ουφ, να κουράστηκα. Τα είπε πάρα πολύ καλά, γιατί απλά και το δικό μας το επάγγελμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχουμε ωράριο, ούτε μέρες του χρόνου, ούτε καμία τίποτα, μέρα, ούτε όμως δεν έχετε, έτσι, καμία μέρα. Καμία μέρα, δηλαδή ακόμα και τα Χριστούγεννα, ακόμα και το Πάσχα, όποια μέρα θες πες μου, εμείς πρέπει να είμαστε παρούσες εδώ. Μόνο αυτό φτάνει, δηλαδή έχουμε καμία μέρα να ηρεμήσει το μυαλό μας. Είναι δύσκολη λοιπόν η κατάσταση και για την γυναίκα αγρότησα, που αν έχει και μικρά παιδιά ακόμα γίνεται πιο δύσκολη κατάσταση. Θυμάμαι, βέβαια, εντάξει, έχει λίγο καλυτερεύσει σε σχέση με τα προηγούμενα, ας πούμε, 25 χρόνια τώρα. Ναι, σίγουρα είναι καλύτερα. Παίρνανε στα θερμοκήπια τα μικρά παιδιά, το θυμάμαι αυτό, γιατί είχαμε πάλι. Ναι, την πέρασα και εγώ αυτή. Έτσι, μέσα στο θερμοκήπιο, το μωρό. Και να ανοίγουν νερά μέσα στο χειμώνα, να είναι από κάτω, ναι, και να μην έχεις ρούχα να αλλάξεις και να σηκώνεσαι να φεύγεις. Είναι πολύ δύσκολα αυτή η εργασία. Αλλά είναι και για μας, γιατί είναι χειρονακτική πρώτα πρώτα. Κουράζει σωματικά. Σωματικά. Και επιστρέφοντας στο σπίτι. Και πνευματικά, όμως, Κατερίνα μου, έτσι. Πήγε πνευματικά, ναι, γιατί ταυτόχρονα με τη χειρονακτική εργασία πρέπει να οργανώσεις και στο μυαλό σου τα επόμενα βήματα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Ναι, το τι σίγουρα, θα κάνει μετά, που θα πας στο δημοπρατήριο, το τι θα κάνεις. Και ξέρετε ότι η δουλειά μας είναι δύσκολη, ανακατεύεσαι με φάρμακα, με αρρώστιες, με. Πρέπει να προλάβεις, μπαίνεις κάποια πράγματα, τα οποία πρέπει να τα έχεις στο μυαλό σου. Και το επόμενο είναι ότι πρέπει να γυρίσεις στο σπίτι, σύν τις εργασίες του σπιτιού, σύν το ότι πρέπει να οργανώσεις και το σπίτι. Έτσι. Γιατί ξέρουμε το σπίτι, κατά ψέματα, η γυναίκα το οργανώνει. Έτσι. Η Δέσποινα, τι θες να πεις, πες το. Έχουμε εδώ και τα οικονομικά πάνω μας. Και τα οικονομικά. Πρέπει να καλύπτουν τα οικονομικά μας, να έχουμε οι λογαριασμοί μας. Να έχουμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ μας. Έτσι, Κατερίνα. Ναι, το τηλέφωνο μας. Λοιπόν, έχουμε συνοποτήσει πολλές. Ναι, υπάρχει μια απίστευτη συνωμοσία σήμερα εδώ. Αλήθεια λέω, δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή, το τι γίνεται εδώ μέσα, πραγματικά δεν το έχετε πάρει χαμπάρι απ' έξω. Ή μάλλον έχετε πάρει μια ιδέα τι ιδέα γίνεται εδώ πάρει μέσα. Μια ναι, λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Σου έλεγα τέλος πάντων τώρα, τι θα έλεγες στους υποψηφίους μας, ότι θα χρειαζόταν να στηριχτεί η γυναίκα της Ιεράπετρας, επειδή εδώ ζούμε, να το κάνουμε. Τι πιστεύεις ότι, δηλαδή, πώς θα τα ιεραρχούσες, πώς θα τη βοηθούσε, ας πούμε, η δημοτική αρχή να κάνει καλύτερη ή ευκολότερη τη μέρα της, παραδείγματος χάρη? Η δυσκολία της ημέρας βασικά είναι τα παιδιά. Δηλαδή, όσες περισσότερες ώρες μπορούν να προσχοληθούν τα παιδιά, αν μπορεί να γίνει κάτι από το Δήμο, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Ξέρουμε ότι, εντάξει, στην Ιεράπετρα λίγο πολύ δεν είναι λίγα τα προβλήματα που έχουμε, αλλά αν μπορούσαν αυτά να βελτιωθούν. Ναι.
Άρα τα παιδιά είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, έτσι, να φροντίσουμε, ναι, όπως είναι, ας πούμε, τα ΚΔΑΠ, δημιουργικής απασχόλησης κέντρα, ναι, να είναι σωστά στημένα, ή τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ που λέγαμε πριν και με τη Χρυσούλα, μητέρα ΑΜΕΑ, να βοηθήσει ούτως ώστε να έχει και χρόνο για τον εαυτό της, γιατί στο τέλος δεν έχει χρόνο για τον εαυτό της, νομίζω, έτσι δεν είναι, κάνει μέρα. Σίγουρα. Ειδικά τα παιδιά με προβλήματα, με ειδικές ανάγκες, είναι κάτι που πρέπει να στηριχθεί. Έτσι. Γιατί σίγουρα αυτά θέλουν παραπάνω χρόνο από τα άλλα. Είναι ιδιαίτερα παιδιά. Άρα, μια δημοτική αρχή θα πρέπει να στηρίξει περισσότερο τις γυναίκες μέσα από υποδομές. Είτε βρεφονιπιακούς, παιδικούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, ας πούμε, γιατί τον Ιούνιο που κλείνουν τα σχολιά. Από εκεί και μετά υπάρχει θέμα, έτσι, υπάρχουν θέματα. Όχι, βέβαια, και στις διακοπές υπάρχει θέμα. Γιατί εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Mm-hmm. Και όχι μόνο εμείς, και οι δημόσιοι υπάλληλοι και όλοι. Όλοι. Να. Όλοι δουλεύουμε. Σωστά. Εκεί υπάρχει θέμα με τα παιδιά. Λοιπόν, και για τη μητέρα τώρα, ρώτησα ιδιαίτερα, που είναι μέσα στο θερμοκήπιο, που συντονίζει και προσπαθεί να βελτιώσει την καλλιέργειά της, να πάει με τον έμπορα, να μην τη ρίξει και ο έμπορας, γιατί έχουμε και ένα θέμα εδώ. Δηλαδή όλα αυτά, τι πιστεύεις? Ναι, είναι ένα επάγγελμα το οποίο πρέπει να έχεις πολλές διαστάσεις, να έχεις γνώσεις από παντού και να πουλάς και να καλλιεργείς και να φροντίζεις παιδιά και όλα μαζί. Άστε. Και χωρίς να έχουμε και κάποια ιδιαίτερη υποστήριξη από την πολιτεία. Από την πολιτεία, ναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι, έτσι. Και έχουν αλλάξει εντωμεταξύ και οι συνθήκες οι κοινωνικές. Είναι πολλές γυναίκες που είναι μόνες τους και που μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά που θα πρέπει να τα στηρίξουν, θα πρέπει να δουλέψουν για να στηρίξουν, και πολλές φορές και ο σύζυγος, σύντροφος δεν βοηθάει ακόμα και διατροφή, ας πούμε, με το ζόρι θα τη δώσει. Ή και το αντίθετο, έτσι, έχουμε και άντρες που είναι. Ναι, αυτό το φαινόμενο για να το λέμε. Υπάρχουν όμως έντονα φαινόμενα κοινωνικά τέτοιου τύπου τα τελευταία χρόνια, που θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε πιο σωστά, νομίζω. Σίγουρα πρέπει να τα αξιολογήσουμε, σίγουρα. Η γυναίκα ως μητέρα θέλει και εργαζόμενη, θέλει υποστήριξη. Δηλαδή, εντάξει, μην λέμε μόνο έχουμε υπογεννητικότητα. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι το μεγάλο δηλαδή, πρόβλημα. Δηλαδή, όταν αυτό. Δεν μπορείς να στηρίξεις το να κάνεις ένα παιδί, ούτε οικονομικά πια, ούτε πώς θα το μεγαλώσεις, ούτε ότι πρέπει να δουλέψεις για να το μεγαλώσεις πρώτα-πρώτα, και σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα παιδί. Να. Αυτό το πράγμα πρέπει να στηριχθεί. Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Κατερίνα Τζικαλουδάκη. Χρόνια πολλά, Κατερίνα μου. Καλή δύναμη και σε σένα, γιατί νομίζω είναι πρόεδρος. Είναι η πρόεδρος του Ενιαγροτικού Συλλόγου, με 6 μέλη άντρες, αν δεν κάνω λάθος. 6 μέλη άντρες και μία γυναίκα, ναι, 7 είμαστε. Τέλεια. Λοιπόν, καλή δύναμη. Μια χαρά τα πάμε. Μια χαρά τα πάτε. Δεν υπάρχουν ίντριγκες και συνωμοσίες, φαντάζομαι. Όχι, μέσα στο σύλλογο σχετικά με άντρες γυναίκα, όχι. Α, οκ. Okay. Σε βλέπουν δηλαδή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, σε βλέπουν ως ισότιμα. Δεν βλέπουν δηλαδή ότι η Κατερίνα είναι γυναίκα, σιγά μωρέ μην ακούσω μια γυναίκα ή δεν ξέρω τι άλλο τέτοιο. Όχι. Παλαβά. Ωραία. Κατερίνα μου, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, δυνατή και δυναμική πάντα. Και διεκδικητική για όλες, όχι μόνο τις γυναίκες, έτσι και για όλους τους αγρότες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Και εσείς. Λοιπόν, μας έχει ετοιμάσει η Ειρήνη κάτι άλλο. Ποιος είναι? Αχα, μ' αρέσει αυτό. Να έχει κλείσει όμως. Μάλλον βαρέθηκε να ακούει. Λοιπόν, είπαμε ότι δεν βγάζουμε σήμερα άντρες Δέσποινα, αλλά θα βγάλουμε έναν άντρα να μας μιλήσει για γυναίκες. Ποιος είναι? Λοιπόν, είναι ο προπονητής της ομάδας γυναικών, της ποδοσφαιρικής ομάδας γυναικών, η Βασίλισσα του Νότου. Και η Βασίλισσα του Νότου, τώρα ο Νίκος την έχει δει λίγο κάπως, είναι και πανέξυπνος ο τύπος, έτσι. Είναι πρόσεξε, ο βασιλιάς στη Βασίλισσα του Νότου. Τον ακούμε τώρα? Νίκο, μας ακούς? Καλημέρα. Αγαπημένη μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Πολύ καλά εσείς, χρόνια πολλά στο σταθμό, στο γυναικοκρατούμενο σταθμό. Πέστα. Άμα δεις τι κάνανε σήμερα εδώ πέρα, άστο. Μαρία, μια απορία όμως. Πες μας. Γιατί είναι ο ηχό και δεν βάλατε θηλυκό όνομα? Ναι. Γιατί είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός ηχό. Ναι, αλλά είναι γυναικοκρατούμενο. Τι να κάνουμε τώρα, αλλάξουμε το άρθρο. Και όχι μόνο αυτό, ιδρύθηκε και... Μα τίποτα δεν είναι, ρε παιδί μου, τυχαίο. Μετά ξέρεις το κατάλαβα, ότι μετά συνειδητοποίησα μάλλον
την ημέρα και μετά συνειδητοποίησα και το πρώτο τραγούδι που βγήκε. Πραγματικά. Το οποίο ήταν. Το ρίξε στο κορμί μου σπέρτο. Πραγματικά, δηλαδή 25 χρόνια έχω πυρπολιθεί. Δηλαδή τίποτα τυχαίο τελικά. Πες μας πώς τα καταφέρνεις εκεί με τόσες γυναίκες εσύ τώρα. Γιατί είπαμε να έχουμε και έναν άντρα να μιλήσει. Ποιος σου είπε ότι τα καταφέρνω? Α, δεν τα καταφέρνεις. Ομολογίες. Αναγκαίο κακό είστε, αναγκαίο κακό. Μαζί δεν μπορούμε, αλλά δεν κάνουμε. Πρόσεξε τι λες σήμερα. Δεν μπορούμε, αλλά δεν κάνουμε και χωρίς εσάς. Δεν μπορείτε ούτε. Μαζί δεν κάνουμε και χωρίς δεν μπορούμε, δηλαδή. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σ' ακούνε οι γυναίκες σου εκεί πέρα, της ομάδας, πώς... Θέλοντας και εμείς. Α, σε ακούνε. Θέλοντας και εμείς, αλλιώς... πώς θα έχεις καταφέρει, παιδί μου, τώρα με τόσες γυναίκες εκεί να τα βγάζεις πέρα? Δεν τα ξαναδείς, η αλήθεια πέρα, είναι... Είπες, αλλά, ναι. Όχι, αλλά όχι, η ομάδα είναι. Πάει καλά. Λοιπόν, να σου εξηγήσω. Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη μου χρονιά ζωρίστηκα πάρα πολύ. Δεν κρύβω να το πω ότι... Εγώ είχα μάθει σε ένα στυλ καθαρά ανδρικό, να συμπεριφέρομαι σαν άντρας, ας το πω, σε άντρα. Ναι. Έτσι είχα μάθει. Και ήταν λίγο δύσκολο στο να μπω στην γυναικεία ψυχολογία στον αθλητισμό. Ναι. Γιατί οι περισσότερες είναι λίγο, ξέρεις, το κάθε τι πρέπει να το πεις έτσι όπως πρέπει. Την ώρα που πρέπει, κάποιες παρεξηγούν, κάποιες τις παίρνουν από κάτω και κλαίνε. Δηλαδή πρέπει να προσέχεις την κάθε κουβέντα και το πώς θα πεις και το πότε θα το πεις. Καλό είναι αυτό, σου έχει κάνει πάρα πολύ καλό πάντως. Νίκο, το βλέπω και το αισθάνομαι και το καταλαβαίνω. Σου έχει κάνει πολύ καλό. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία, μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Προσπαθούμε όταν πρέπει να υπάρχει το χιούμορ, να υπάρχει και δουλειά, να υπάρχει σοβαρότητα. Καταλαβαίνουμε το timing της κάθε στιγμής. Το καλό αυτή τη στιγμή είναι ότι η ομάδα αναγεννείται. Και αναγεννιέται, όταν λέω αναγεννιέται εννοώ ότι η φετινή χρονιά είναι η τελευταία ενός μεγάλου κύκλου που είχε ανοίξει πριν 4 χρόνια με κάποια κορίτσια τα οποία τα είχα πάρει από την αρχή και τα είχα γαλοχίσει, ας το πω και έτσι, ποδοσφαιρικά, τα οποία τέλος πάντων είναι η τελευταία της χρονιά λόγω πανελληνίων. Και έρχεται από πίσω μια καινούρια φουρνιά εξίσου φοβερή και ακόμα μεγαλύτερη σε αριθμό. Και τη γυναίκα είναι όπως τη μάθεις από την αρχή. Γιατί βρε το λες αυτό, τώρα μου το χαλάς. Εντάξει, εγώ έχω μία θεωρία πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν θέλω να την ακούσω βέβαια. Δεν νομίζω ότι θέλει. Κοίταξε να δεις, τώρα είμαστε μία, δύο, τέσσερις γυναίκες εδώ. Αν συνεχίσεις έτσι θα λάβεις ουλαμέτωπη επίθεση. Όχι, είναι πώς το λένε, όπως τη μάθεις είναι τη γυναίκα. Γιατί, δηλαδή, βρε. Θα σου εξηγήσω και θα δεις. Πες τώρα ότι είσαι στο σπίτι και μένεις με τους γονείς σου. Να. Και δεν καθαρίζεις ποτέ το δωμάτιό σου. Αν το καθαρίσεις μία φορά, θα πούν οι γονείς σου, μπράβο την οικοκυρά μας που το καθάρισε, μπράβο της. Λοιπόν, πάμε στο αντίθετο. Εάν καθαρίζεις κάθε μέρα το σπίτι και δεν το καθαρίζεις μία φορά, ξέρεις θα πούνε, α, που δεν το καθάρισες, αρχίζουν να φωνάζουν. Τώρα με πες άλλα. Γενικά είναι, γενικά, όπως τον μάθεις τον άλλον είναι. Γενικά πέρα από την πλάκα γυναίκες, άντρες, είναι όπως τον μάθεις στη ζωή του. Άρα, σωστά. Εντάξει, αστευόμενο. Άρα είναι από το σπίτι είναι ότι πάρεις και είναι από το σπίτι. Όχι, όχι, όχι. Είναι όπως το μάθεις. Όπως σε μάθει η μάνα σου, παιδί μου, τώρα. Μην το κουράζεις. Μα δεν είναι μόνο η μάνα. Είναι και κατά κύριο λόγο είναι η μάνα. Τώρα, και οι φιλίες παίζουν μεγάλο ρόλο, ναι, και το γύρω περιβάλλον. Εντάξει, τώρα είναι η μάνα που δημιουργεί τις συνθήκες τέτοιες για να ανταποκριθεί σωστά στη ζωή σου και όλα και αυτά. Και αυτό. Πιστεύω ότι είναι και οι, πώς το λένε, και οι παρέες, είναι γενικά... Ο κοινωνικό περίγυρος, τέλος πάντων. Ναι, που σε περιβάλλει συνεχώς. Παίρνεις τις αξίες από τους γονείς, απλά δοκιμάζεσαι από το κοινωνικό περιβάλλον. Λοιπόν, Νίκο, να είσαι καλά, να πάντα επιτυχίες στη γυναικεία μας ομάδα ποδοσφαίρου
Και να αγαπάς και να σέβεσαι τις γυναίκες. Είμαι σίγουρη ότι το κάνεις. Γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχαν. Δεν θα επιβίωνα. Δεν θα επιβίωνα σε αυτό το κλάδο. Σωστό. Και θα ήθελα, τώρα που μου δίνει το βήμα, να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, πραγματικά όλο τον κόσμο, για τη στήριξη των κοριτσιών. Σε κάθε αγώνα, Μαρία, είναι εκεί ο κόσμος και στηρίζει την προσπάθεια των κοριτσιών, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τόπο μας. Μόνο αυτό θα πω και θα κλείσω, ότι αυτή τη στιγμή η Βασίλισσα του Νότου έχει δηλωθεί στο κύπελο κορασίδων, δηλαδή στο θεσμό τον οποίο παίρνουν κορίτσια και συμμετοχή κάτω των 16, και στις 110 ομάδες που υπάρχουν πανελληνίως, μόνο 25 δήλωσαν συμμετοχή σε αυτό το θεσμό, μόνο για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται στην Ιεράπτρα. Αυτό ήθελα να πω. Να είσαι καλά, Νίκο μου, και εσύ πάντα να είσαι δυνατός, λοιπόν, και να αγαπάς και να σέβεσαι τις γυναίκες, όπως το ξέρω και το και χρόνια κάνεις. Πολλά σε όλες τις γυναίκες στον κόσμο. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά για την γυναική ομάδα. Είχε μια θέση σήμερα στην εκπομπή μας. Και να πω, λοιπόν, αφού έχουμε πιάσει τώρα τους άντρες που μιλάνε για τις γυναίκες, ότι μας λέει ο φίλος μας ο Μάνος, η γυναίκα μου είναι παλιά σκοπής και με συγκινεί πάντα με αυτά που μου κάνει και με αυτά που μου λέει. Αυτά λέει ο Μάνος, πάντα να είσαι καλά, Μανολάκη. Πάμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί έχουμε να κάνουμε ώρα. Και είπαμε, σήμερα εορταστική ημέρα, όλη αυτή η ατμόσφαιρα που συμβαίνει και επικρατεί εδώ μέσα, ελπίζω να σας έχει έρθει και εσάς από τα Ιρτζιανά. 2842-027-288 μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε κάτι να πείτε, ευχές για τις γυναίκες, να τοποθετηθείτε και όλα αυτά. Είμαστε στη διάθεση σας. Πάμε διάλειμμα. Επενδύουμε στην ποιότητα, εφαρμόζουμε την τεχνολογία και κρινόμαστε στην πράξη. Mechanical Solutions. Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και υποστήριξη. Μηχανολογικές εφαρμογές, εξοικονόμηση ενέργειας, ηλιακή θέρμανση, γεωθερμία και αντλίες θερμότητας. Δείξαμε το δρόμο και συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με ολοκληρωμένες λύσεις που άλλοι απλώς διαφημίζουν, ενώ εμείς κατασκευάζουμε. Mechanical Solutions. Με έδρα την Κρήτη και έργα σε όλη την Ελλάδα. Νέο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Παχιά Σάμου. Τηλέφωνο 2842-40-80-30 και στον Άγιο Νικόλαο Καραμανλή 51, τηλέφωνο 2841-0-23-150. She'd say
Δεν έχει όρια και στεγανά. Έχει όμως προοπτική για ανάπτυξη και καινοτομίες. Αυτό πιστεύουμε και αυτό κάνουμε από το 1975 στην Ελβιμέκ ΑΕ. Κατασκευάζουμε θερμοκήπια υψηλών προδιαγραφών για μέγιστη απόδοση σε κάθε παραγωγή, με γνώμονα πάντα την ποιότητα και την καινοτομία. Θερμοκήπια μεταλλικά, ημιμεταλλικά, ξύλινα. Προτείνουμε και διαθέτουμε αυτοματισμούς, συστήματα άρδρευσης, μεταλλικές δεξαμενές Ολλανδίας, συστήματα ψύξης, θέρμανσης, δροσισμού και αερισμού, καλύπτοντας τις ανάγκες του κάθε καλλιεργητή. Χιλιάδες στρέμματα κατασκευών σε όλη την Ελλάδα μας έχουν καθιερώσει. Ελβιμέκ ΑΕ. Βελτιωνόμαστε εμπνευσμένοι από εσάς, εξελίσσοντας τις ανάγκες σας. Ελβιμέκ ΑΕ. Στέλιος Τσαγκαράκης. Σαράτσι Κάμπος, Ιερά Πέτρα. Τηλέφωνο 28420-23373. Στο ίντερνετ www.elvimec.com. Ελβιμέκ ΑΕ. Η φύση στην πιο εξελιγμένη μορφή της. Υβρίδιο ντομάτα σου Μάγνα με μοναδικά χαρακτηριστικά. Φυτό αραιόφυλλο με πολύ καλή καρπόδεση. Έντονα κόκκινο χρώμα καρπού. Άριστη διατηρησιμότητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό σε ομοιομορφία μεγέθους καρπών. Ανθεκτική στην ίωση του αλευρόδι και του θρύπα. Ουμάγνα. Το επόμενο βήμα στα υβρίδια ντομάτας από τον Reichsvan Ελλάς. Σπόροι υψηλής ποιότητας και καινοτομίας Reichsvan Ελλάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου. Σχεδιασμένα με υψηλή αισθητική. Εμπνευσμένα από τη γοητεία σας, αφιερωμένα σε όλες τις πολύτιμες στιγμές σας. Κοσμηματοπωλείο Βαλάντι και Μαρίας Ποτούρη. Μικρά αριστουργήματα δουλεμένα με μεράκι. Διαχρονικά όσο και τα συναισθήματά σας. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε όλα όσα σας εκφράζουν μέσα από μια πολυτελή γκάμα κοσμημάτων. Λαμπερά δώρα αγάπης για το γάμο, τη βάπτιση και κάθε πολύτιμη στιγμή της ζωής σας. Στον πεζόδρομο Ιερά Πέτρας. Κοσμηματοπωλείο Βαλάντι και Μαρίας Ποτούρη. Πολύτιμη σχέση, διαχρονική κομψότητα. Εκεί, πάντα στο ίδιο σημείο, για καλημερίσματα αλλά και διαφωνίες διαβοής, έχουμε περάσει και αν δεν έχουμε περάσει, στου Κωστή, καφενείο στου Κωστή, το καθημερινό ραντεβού με την παρέα, για να σχολιάσουμε, να ξεδώσουμε, να συναντηθούμε με τα γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα, να πιούμε τον παραδοσιακό μας καφέ, να δοκιμάσουμε από γλυκά του κουταλιού μέχρι σιροπιαστά το κλασικό υποβρύχιο και μετά να συνεχίσουμε. Καφενείο του Κωστή. Απλά και παραδοσιακά. Στον πεζόδρομο της πόλης. Σήμα κατά τεθέν της Ιερά Πέτρας. Με ιστορία και αναμνήσεις από το 1971. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28420-28323. Καφενείο του Κωστή. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί. Καύσιμα ντίζελ που προσφέρουν οικονομία και προστασία του κινητήρα. Έχετε ακούσει πολλά. Ντίζελ που προσφέρει και επιδόσεις. Έχετε ακούσει. Ώρα να ακούσετε. Avin Diesel Best Action. Το νέο diesel της Avin είναι εδώ με αυξημένο αριθμό κετανίων για να προσφέρει και κορυφαίες επιδόσεις για την πιο δυναμική οδήγηση που είχατε ποτέ. Avin Diesel Best Action. Όλη η δράση σε ένα diesel. Avin Gas Station. Το μόνο στο νομό Λασιθίου με αυτόματο πολιτή για να προμηθεύεστε καύσιμα εύκολα κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο. Avin Gas Station, Κωνσταντίνος Τζουβελέκας, στην έξοδο της Ιερά Πέτρας προς Γραλιγιά. Τηλέφωνο 28420-26681. Συνδύασε την έξοδό σου με απολαυστικές γεύσεις και ροφήματα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καφέ Έξοδος. Από νωρίς το πρωί με μοναδικούς καφέδες και λαχταριστά μικρογεύματα. Φρεσκοστημένη φυσική χημή, ζεστά ροφήματα, σφολιατοειδή. Φτιάξε το δικό σου ψωμάκι με αγνά, πεντανόστιμα υλικά της επιλογής σου. Καφέ Take Away. Έξοδος. Το δικό σου meeting point στο τρίτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου, δίπλα στο πρατήριο BP. Give a little more vibe with the track, please.
New York City. In a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water. Makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. This will make you go insane. Right. Upside, inside out. She's living the vida loca. She'll push and pull you down. Living the vida loca. Her lips are devil red. And her skin's a color mocha. She will wear you out. Living the vida loca. Living the vida loca. She's living the vida loca. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Come on! Upside, inside out. She's living the vida loca. She'll push and pull you down. Living the vida loca. Her lips are devil red. And his skin's a cold. Λοιπόν, όλα μαζί τα έχουμε εδώ σήμερα μπερδέψει, και τα γενέθλιά μας και το λεφτή συνωμοσία που έζησε από το πρωί, κυρίες και κύριοι, και την ημέρα της γυναίκας που είναι μια μέρα ξεχωριστή, να θυμηθούμε τη θέση μας και επίσης να θυμηθούμε και το καρναβάλι το Γεραπετρίτικο που θα γίνει την Κυριακή και θα παρουσιάσει η μοναδική Μακύρα, θα την έχουμε εδώ στην Ιεράπετρα με, έτσι, με πυρετώδεις ρυθμούς οι προετοιμασίες για το καρναβάλι μας την Κυριακή 10 του Μάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Οδό Δημοκρατίας, εκεί κάτω από το Δημαρχείο θα είναι το καρναβάλι, εκεί που γίνονται παραλλάσεις τελευταία. Οπότε φορέστε την καλή σας διάθεση πρώτα απ' όλα, όποια αμφίεση θέλετε, και να συμμετάσχετε στο μοναδικό καρναβάλι που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαρτίου στις 3 το μεσημέρι. Διοργανώνει ο Νέος Πολιτιστικός Σύλλογος, η Κοινοπολιτεία. Can't deny a lie, 'cause you're the only one to make me
Λοιπόν, πολλές γυναίκες έχουμε ακούσει από το πρωί για την ημέρα εδώ της γυναίκας και είπαμε θα κλείσουμε με το καρναβάλι μας. Εξάλλου Παρασκευή είναι σήμερα, μόνο ειδήσεις που δεν έχουμε πει. Μάνο Γεωργαλάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Τι είπατε? Καλημέρα Μάνο, λέω ευχαριστούμε. Ναι, καλημέρα λέω και από μένα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές. Καταρχήν έπρεπε να μείνετε καλές στο στούντιο σήμερα. Μα δεν γιατί... μας... Ναι. Με τόσες γυναίκες... Κοίτα, ήταν μια αφόρμητη κίνηση. Μπράβο. Και τα αφόρμητα πολλές φορές είναι τα πιο όμορφα και τα να πιο ωραία. Να ευχηθούμε καταρχήν σε εσάς, πανέμορφες όλες τις γυναίκες του κόσμου χρόνια πολλά, αν και οι γυναίκες γιορτάζουν κάθε μέρα, γιατί πάντα πίσω από έναν ιδανικό λέει άντρα κρύβεται πάντα μια γυναίκα. Η γυναίκα είναι... Και εκείνη... το αντίστροφο, έτσι. Ναι, τις περισσότερες φορές είναι όμως αυτό που ισχύει το ρητό. Ή να πω και κάτι άλλο, είναι μάλλον επειδή... Είναι ο φιλοβάτης του σπιτιού. Ωραία, να πω και κάτι άλλο. Και μια δυναμική γυναίκα συνήθως είναι δυναμική, αναγκάζεται γιατί δεν έχει άντρα. Παρακάτω. Ναι, και αυτό. Και αυτό. Να ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, ειδικά στη σύζυγό μου και στην κόρη μου. Είναι κοπέλα βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει. Σε εσά. Και να σας πω να τα χιλιάσει, γιατί έχετε και τα 25 χρόνια του ηχό. Ναι, σαν σήμερα, το 94. Μπράβο, μπράβο. Γιατί μου γυρνάει και αναμνήσεις τότε που συνεργαζόμασταν μια φορά, κυρία Σαγκαράκη, στο ΜΑΚ, στο Club FM τότε. Χαίρομαι πάρα πολύ που... Κάποια μέρα θα πούμε την ιστορία του ραδιοφώνου στην Ιερά Πέτρα. Ναι. Είστε από τους πρωτοπόρους και χαίρομαι πάρα πολύ που επιβιώνετε και να είστε σίγουροι ότι θα στηρίζουμε τουλάχιστον όσο μπορούμε. Τουλάχιστον από πλευράς μου για να μπορέσετε να είστε και να συνεχίσετε να είστε στο μικρόφωνο και να εκπέμπετε και να μας δίνετε πάντα ευχάριστες ειδήσεις. Να είστε καλά Μάνο μου. Πάμε τώρα στο καρναβάλιον. Να πάμε, πέστε μου. Γι' αυτό είπαμε να κλείσουμε με το καρναβάλι, αφού έτσι και αλλιώς καρναβάλι το κάναμε και εμείς εδώ μέσα σήμερα. Όμορφο, έτσι. Όλα χρειάζονται. Ναι, όχι, χρειάζεται. Εντάξει, μόνο και η δημοσιογραφική που δεν ήταν η σημερινή. Εντάξει, ήταν άλλη. Ναι, αλλά είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από πολλές κυρίες. Λοιπόν, από μαντινάδες ακούσαμε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις τι θα κάνουμε πέρα από το χαμόγελά μας, την αισιοδοξία μας και την καλή μας διάθεση την Κυριακή 3 του μήνα. Για εκεί που μας έρχεται, τις μεγάλες αποκρές, κουζουλέντο και γρές, ερχόμαστε εκεί στο, έξω από το Δημαρχείο, στην Οδό Δημοκρατίας, θα γίνει και φέτος το καρναβάλι μας. Για δώσ' μας έτσι το στίγμα, να σας πω ότι έγινε μια συνάντηση χθες για τα, όσον αφορά τη διαδρομή και τα θέματα ασφαλείας. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω το τμήμα της Ιεράτρας, τον κύριο Τσουμάκα, τον κύριο Βενιθανάκη και τον διοικητή, τον κύριο Σαγκαράκη, που είναι πάντα δίπλα μας και συνεισφέρουν τα πάντινα, γιατί με το λιγοστό προσωπικό που έχουν, παρόλα τα αυτά, δίνουν την ψυχή τους και δίνουν όχι μόνο την ψυχή τους, αλλά και το παραπάνω στον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση αυτή για να λύσουμε αυτά τα θέματα, παρουσία του Πολιτιστικού Συλλόγου και άλλων φορέων και του λιμενικού, έτσι να ευχαριστούμε και το λιμενικό σώμα. Είπαμε λοιπόν, ξεκινάμε στις 3 η ώρα το καρναβάλι. Τα άγματα θα πρέπει να είναι εκεί από τις 1 η ώρα στο Βουζουνεράκιο για να μπορέσουν να παραταχθούν και να βοηθήσουμε το έργο της αστυνομίας και να μπορέσουν να δρομολογηθούν. 3 η ώρα ξεκινάμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα έχουμε εκπλήξεις, θα έχουμε εναέριες χορεύτριες. Τι εννοείς έχουμε... με αυτό, εναέριες, τι εννοείς εναέριες, δηλαδή εναέριες, θα χορεύουν στον αέρα. Όταν χορεύουν στον αέρα, από ψηλά, πώς? Από τα 8 μέτρα. Πώς θα γίνει αυτό? Κάνουμε μαγικά εδώ στο δημιουργείο. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος, θα τα δείτε αυτά. Πολλές εκπλήξεις δηλαδή μας ετοιμάζετε και ωραία πράγματα. Διάφορα, θα έχουμε διάφορα για να μπορέσει ο κόσμος να διασκεδάσει και να έχουμε, να δώσουμε ρε παιδί μου μια άλλη νότα στην πόλη όσο μπορούμε τουλάχιστον και να ξεφύγουμε όπως λέμε κάθε φορά από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα, τα προβλήματα, αξίζει τον κόπο. Επίσης έχουμε πάλι την τιμή φέτος να φιλοξενήσουμε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, ως αποκλειστικό,
τρεις ξυλοπόδαρους, οι οποίοι πέρασαν πολύ εντυπωσιακοί, ναι, και έδωσαν, ναι, δεν ήταν, ναι, και έδωσαν άλλη νότα στο καναβάλι. Mm-hmm. Να πούμε ότι οι ομάδες είναι με ξεπεράσαν τις 20 από ό,τι έμαθα και είναι πολυπληθείς, δηλαδή θα μιλάμε για 3 και 4.000 καταβαλιστές. Ξέρουμε πόσα άρματα έχουμε μάνα μέχρι τώρα. Δηλαδή, 19 άρματα. 19 άρματα. Και παραπάνω ομάδες, ναι. Mm-hmm. Αυτός, και τα άρματα δεν θα έχουν καμία σχέση με τα περσινά. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βελτιώνονται, ανεβαίνουν επίπεδο, γίνεται ποιοτική δουλειά και επαγγελματική, μπορώ να πω. Μία ματιά που έχω ρίξει έτσι γρήγορη, που μου έχουν πει οι φίλοι και μου έχουν δείξει φωτογραφίες, μιλάμε για άλλο επίπεδο, έτσι. Καμία σχέση με τα περσινά. Και τα θέματα, αλλά και αν θέλετε το background, όλο αυτό τα άρματα και οι στολές. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μαθητική κοινότητα που και αυτοί συμμετέχουν όλα τα σχολεία σχεδόν με άρματα. Είναι μεγάλο αυτό, μεγάλο επίτευγμα. Το να μπορούν να βγάλουμε τους φίλους μας, τα μικρά παιδιά να διασκεδάσουν, αλλά πέρα από αυτό και τους μεγάλους να γίνουν παιδιά και όλα αυτά. Τι άλλο να σας πω... Θα ανοίξει η φιλαρμονική μας. Θα ανοίξει η φιλαρμονική μας. Mm. Είναι η Rock Stars, αν θυμάμαι. Mm. Το όνομα καλά, γιατί δεν διαφεύγει. Mm. Θα παίξουν μερικά στους τραγούδια rock. Έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά ο μαέστρος μας, ο Γεράσιμος ο Φουρλάνος. Και με τα μπαντίνα τα παιδιά μας θα ανοίξουν την παρέλαση και θα ξεκινήσουμε κανονικά με ρυθμούς rock. Θα είναι η Μαθήλη Μαχία, όπως έχουμε ξαναπεί, η παρουσιάστρια. Και ευελπιστούμε να έχει κόσμο και να περάσει καλά. Να τονίσω εδώ στους φίλους που θα παρευρίσκονται ότι θα έχουν τη δυνατότητα μέσω video wall που έχουμε προβλέψει, θα είναι σε δύο σημεία του δρόμου, ότι θα μπορέσουν να βλέψει και ο τελευταίος θεατής. Mm-hmm. Το ότι γίνεται μέσα στο καναβάλι. Πάρα πολύ ωραία. Τι μας έχεις ταξιδέψει τώρα πίστευτα. Και ένα αέριες χορεύτρες και ξυλοπόδαροι και μαγείρα. Ωραία άρματα. Και πόσο είπες, 19 άρματα. 19 άρματα και είναι νέα άρματα, 22 ομάδες, ναι. Με νέα φαντασία, με άλλα πράγματα και όχι τα περσινά, ας πούμε, που φτιάχτηκαν με πολύ μεράκι. Βλέπω και ότι συγκεντρώνονται κάθε μέρα τώρα οι ομάδες και φτιάχνουν και κάνουν και ράνουν. Αυτό είναι το καλό. Γίνονται παρέα, γίνονται... Αυτό είναι το κέρδος μας. Ναι, δηλαδή, περνάνε καλά, ακριβώς, αυτό θέλουμε, αυτό είναι ο σκοπός μας. Ακριβώς. Και πέρα αυτού του συγγνώμου σε διακόπτω, ο σκοπός μας είναι να γίνει και προορισμός ιεράρχης. Αυτό προσπαθούμε τόσα χρόνια, τουλάχιστον εμείς σαν, εγώ σαν εκεί πέρα από τον τομέα που έχω, αλλά και όλη η Δημοτική Αρχή, να κάνουμε πράγματα ώστε να γίνει προορισμός. Να μην είναι για μία βραδιά που λέμε. Να σας πω εδώ ότι έχω δεχτεί τηλεφωνήματα από τουριστικά γραφεία τις προηγούμενες μέρες για μονοήμερες εκδρομές. Πάρα πολύ ωραία. Από Ηράκλειο, από Χανιά, από διάφορες περιοχές της Κρήτης, και αυτό, ξέρετε, μας δίνει το θάρρος να συνεχίσουμε. Και σε εμάς και στα κορίτσια, ένα μπράβο στα κορίτσια του Πολιτιστικού Συλλόγου που πάντα στηρίζουν, κάνουν, οργανώνουν και έχουν φανταστικές ιδέες. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτά τα πράγματα, γιατί έχουμε πει όσα λεφτά και να δώσει χωρίς εθελοντισμό. Δεν κάνουμε τίποτα, Μαρία. Σωστά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μια πραγματικότητα. Εμείς βοηθούμε όσο μπορούμε με τη δυνατότητα που έχουμε στην τσέπη μας να βοηθήσουμε τα παιδιά, επειδή έχω περάσει από το Ροδίσιο και ξέρω πώς, τι κόπους και τι αγώνα και τι αγάπη έχουν. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε και να δίνουμε κίνητρο σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα και αυτά που ονειρεύονται για την πόλη τους. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας ταξίδεψες και μας έφτιαξες, δημιούργησες όμορφες εικόνες για το τι θα έχουμε να δούμε την Κυριακή στις 3 η ώρα στην Δημοκρατίας, εκεί που γίνονται παρελάσεις. Έτσι θα στηθεί η εξέδρα, θα έχουμε μουσική. Σήμερα είναι η εξέδρα. Από το Μάριο του Σφάκη, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Με η ευρηματική, όπως τη λέτε, μαγκύρα εντωμεταξύ. Αναμένουμε πώς και πώς να τη δούμε και να μας ταξιδέψει κι αυτή. Καλός άνθρωπος. Ναι, είναι καλός άνθρωπος η μαγκύρα. Μερικές συζητήσεις που έχουμε κάνει.
είναι αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή είναι ανοιχτόκαρδος, είναι η δουλειά της. Πιστεύω το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει. Ωραία. Λοιπόν, και 19 άρματα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο από την Ιεράπτρα, είναι και από νευρίτερη περιοχή, από το μακρύ γυαλό, ξέρω. Από μακρύ γυαλό, τον Μύρτο, τον Άγιο Γιάννη. Πάρα πολύ ωραία. Από όλο το Δήμο, από όλο το Δήμο. Από όλο το Δήμο. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί οι ενωμένοι ρε παιδιά μπορούμε να πάμε την πόλη μας πάνω πέρα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Ωραία. Και αυτό είναι ο στόχος, να πρώτα να περάσουμε καλά εμείς. Βέβαια. Να κρατήσουμε το δικό μας κόσμο, να κρατήσουμε το δικό μας κόσμο και αν μπορούμε, που πιστεύω ότι μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα και το πάθος και την όρεξη και όλα είναι υπέρ μας, να φέρουμε κόσμο από άλλες περιοχές. Δεν έχουμε να δουλέψουμε τίποτα από άλλα καρναβάλια. Μπορούμε και το κάνουμε πράξη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο, να, αν θέλω να κάτι... Πω, ναι, πες. Θέλω να πω ότι θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις μετά το καρναβάλι, ενώ πέρα από την γιορτή του παρέλαστου καρναβαλίου θα συνεχιστούν στα μαγαζιά, στους επιχειρηματίες, ώστε να στηριχθεί και η επιχειρηματικότητα, όπως γίνεται κάθε φορά, θα πάρουν δηλαδή. Γι' αυτό και δεν κάνουμε και κάτι άλλο μετά το καρναβάλι, ώστε να μπορέσουν και τα μαγαζιά να κινηθούν και να πάρουν μια ανάσα. Τη Δευτέρα να πούμε ότι γίνεται η γιορτή της Φασολάδας σε συνεργασία με εμάς και την διοργάνωση του Φυσιολογικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολής και συνδιοργανωτές εμάς στην Ανατολή στις 11 ώρα, που παράλληλα θα υπάρξει και ένας δρόμος φυσιολογικός, το οποίο θα έχουν δυνατότητα, και από ό,τι μαθαίνω οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές, θα έχουν δυνατότητα να τρέξουν οι διάτρες του αθλήματος και να δούμε μια υπέροχη διαδρομή που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά και μετά να γευτούν τα ακούλουμα που έχουν ετοιμάσει για τον κόσμο, την Φασολάδα. Και είναι ένα, δεν σας πιστεύω να σας πω ότι είναι ένα έθιμο το οποίο έχει εκτίξει, δεν ξέρω αν είναι στις άλλες περιοχές, πάντως τα διαφωνήματα που έχω δεχτεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κρήτης, έχει κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η γιορτή. Και παράλληλα οικογενειακά θα μπορέσουν να βρεθούν όλοι εκεί, να πετάξουν αετό και να περάσουν όμορφα και έτσι τα ακούλουμα, ώστε να υποδεχτούμε τη Παρακοστή με άλλο βλέμμα και άλλο ύφος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους. Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο Γεωργλάκη, που ήσουν εδώ σήμερα. Και το ραντεβού μας στις 3 η ώρα, στη 1 για τα άρματα και τους καρναβαλιστές 2. Έτσι και όλοι εμείς μετά τις 3 εδώ στην Δημοκρατίας θα περάσουμε όμορφα σίγουρα, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, να πούμε, συγγνώμη, μην το ξεχάσω, ότι η διαδρομή αυξήθηκε, μεγάλωσε κατά λίγο και θα συνεχιστεί μέχρι και την αστυνομία, μέχρι και την πλατεία θα φτάσουμε. Δηλαδή θα έχουμε καλύψει και εκεί με βιντεοθόνιο, όπως σας είπα, και ηχεία. Οπότε σημαίνει ότι ο κόσμος θα πρέπει να έρθει νωρίς, να φτιάξει τη θέση που θέλει και παρακαλώ με ασφάλεια, γιατί πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων και των καρναβαλιστών. Ωραία. Λοιπόν, εκτός από τις 20-21 ομάδες και άρματα, μπορεί όποιος θέλει να συμμετέχει, έτσι, και μεμονωμένος, να βάλει το καλό το χαμόγελο, την αισιοδοξία του και ό,τι άλλο θέλει, τέλος πάντων, και να συμμετέχει στο καρναβάλι μας, το οποίο είπαμε είναι στις 3 θα ξεκινήσει η παρέλαση. Κάτι άλλο να συμπληρώσεις? Όχι, θέλω πάλι να σας ευχηθώ τα καλύτερα, να έχετε υγεία, να μπορέσετε να ενημερώνετε στον κόσμο όπως ενημερώνετε σωστά, γιατί έχει μια δυναμική ομάδα εκεί, όλα τα παιδιά είναι καταπληκτικά και χρόνια πολλά, και όχι μόνο 25 αλλά 125 να φάσεις. Πολλά λες, δεν θα τα αντέξουμε. Θα τα αντέξετε. Εντάξει, 125. Μάλλον μας, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία και σε εσένα στο καρναβάλι και σε όλα τα κορίτσια του πολιτιστικού συλλόγου που ξέρω ότι έχουν δώσει την ψυχή τους. Και σε όλους τους φορείς, φυσικά, ναι, και σε όλους τους φορείς, γιατί τώρα ένα μήνα, ένα μήνα δουλεύουν φουλ. Και σε όλους όσους στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, προκειμένου και εμείς είπαμε πρώτα και πάνω απ' όλα να περάσουμε όμορφα και κατά δεύτερον και οι επισκέπτες να περάσουν το ίδιο καλά και ακόμα καλύτερα και εκείνοι. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα και σε σένα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι για το καρναβάλι. Είπαμε είναι πολλές οι ομάδες που θα συμμετέχουν σε αυτό. Θα κάνω μια προσπάθεια τώρα να δούμε τις ομάδες. Η προσέλευση των οδηγών, μας λένε τα
και τα κορίτσια από το πολιτιστικό, από τον νέο πολιτιστικό σύλλογο και των αρμάτων θα γίνει στη μία η ώρα στο Βουζουνεράκιο. Οι καρναβαλιστές θα είναι εκεί στις 2, στην οδό Κατράκη. Και πάμε να δούμε τα ονόματα της ομάδας όσο μπορώ τώρα να σας τα μεταφέρω. Γυναίκες δυνατές, σαν δυνατές στιγμές, η πόρτα τους ανοίγουνε σε ψεύτικες καρδιές. Γυναίκες δυνατές, σαν δυνατές στιγμές, η πόρτα τους ανοίγουνε σε ψεύτικες καρδιές. Πάμε να σας διαβάσω τα, να σας πω ποια άρματα είναι. Είναι έτσι ευρηματικές οι ονομασίες. Να μπερδεύω τα κούμπια μας εδώ. Λοιπόν, η φιλαρμονική θα είναι Rockstar. Ο πολιτιστικός σύλλογος αρχαίοι Έλληνες, Ελληνίδες, Καρνάβαλος. Οι ξυλοπόδαροι είπαμε. Το τέταρτο δημοτικό, το έκτο νηπιαγωγείο, ποδοσφαιριστές και μαζορέτες. Το δημοτικό νηπιαγωγείο Φέρμον, τα Αθώα Κλεφτρόνια. Το Δημοτικό Νηπιαγωγείο Μακρύ Γελού, οι Κλόουν Τόσκασαν. Το Δημοτικό Σχολείο Κουτσουρά, το Χρυσό Σχολείο. Το Πρώτο Δημοτικό, Νεράιδες και Ξωτικά. Το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο, Τρελέγκο. Από το Λέγκο παίζουν και με, τη λέξη, το, με τις λέξεις. Το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο, το Εφ Αγωνίζεσθε. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου, Τσάρλεστον in Holy Stone. Σύμπολ καφέ, dance and fitness, Αστερίξ Οβελίξ εναντίον Ρωμαίων. Ο σύλλογος Άι Γιάννη, Ιερά Πετρέλεουμ. Η Σαξονουεβίστα θα γίνει της Πόπινς. Ο σύλλογος νέων Μακρύ Γυαλού, Βαμπύρ. Παίζουν με τις λέξεις και εδώ τα παιδιά. Η Ιερά Πέτρα Ντάξ, οι Πάπιες, Priority Bar και Απέριτον Καφέ, Τσιτσι Ντάξ, Χόλς, Ναδάλ ερχόμαστε, καμπά να το λέω σωστά. Η ομάδα Μύρτους Κουζουλογερμανοί, τα Τέρτσα, Τέρτσα, οι Πετροπέρδικες, Λακάζαντε Πιεροπέρδιξ και οι Καρνίβαλοι, Αντωνάκηδες και Κλεοπάτρες είναι οι ομάδες, 20 σας είπα, ομάδες που θα έχουμε την ευκαιρία να, να ακούσουμε, να θαυμάσουμε, να συμμετέχουμε όπως είπαμε έτσι, στο καρναβάλι την Κυριακή που μας έρχεται, τις μεγάλες απόκριες. Και πάμε να κλείσουμε ένα τραγουδάκι που μας έχει σημαδεύσει εμάς. Εντάξει, είναι λίγο κακός ο ήχος γιατί παίζουμε από YouTube, διότι κακός δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι μέσα.